Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την πρωτόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και στις 4 εδώ στους 95,5. Ο κύριος Εμίλιος Γαβριλίδης απέναντί μου στην ύμνηση των ήχων. Ο Γιάννης Τσιράπης στο production. Νίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος με τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα κυριολεκτικά λεπτό. Από εκεί και πέρα μπαίνετε στο www.listoparto.gr, εκεί όπου υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών, το βρίσκετε, το παίρνετε ή σας το λύνουν και στο δίνουν αυτό το οποίο θέλετε να διαλέξετε. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν σίγουρα ένα ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε εσείς στο www.listoparto.gr και στο 18133. Με προσκλήσεις για τους φίλους ακροατές, καθώς έχουμε την Τετάρτη 7 του Μάρτη την avant-première της ταινίας Death Wish με τον μέτρο του είδους τον Bruce Willis. Η ταινία θα προβληθεί στον κινηματογράφο Οντεόν Μακεδονία Τετάρτη 7.30 στις 7 του μηνός. Του πήραν την οικογένεια, τώρα θα τους πάρει τη ζωή. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ταινία περιπέτεια, συναρπαστική. Κάντε δική σας μία από τις 15 προσκλήσεις, διπλές είναι οι προσκλήσεις που έχουμε, στέλνοντας ένα πάρα πολύ απλό μήνυμα, αλφα μη 2 πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Οι 15 από εσάς θα δείτε την ταινία του Bruce Willis, Death Wish. Αλφα μη 3 πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Παρέα με την Skoda Εσχιάδης Βαλοδήμος, τον μεγάλο μας χορηγό, όπου μπορείτε να βρείτε το Skoda των ορίων σας και αυτό το μήνα μέχρι και στις 30 του Μάρτη οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί να κάνετε το σέρβις αυτοκινήτου με κινητήρα φυσικού αερίου με 70 ευρώ τελική τιμή. Με γνήσια ανταλλακτικά, με επώνυμα λάδια και με την εργασία με 70 ευρώ τελική τιμή και με το ΦΠΑ μέσα και εκτός των υπολείπων. Και με ένα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας με 10 ευρώ, γιατί με τόσο γεμίζει, για όσους το γνωρίζουν. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο,
ή στο 2310-596-676 για αυτή τη τιμή για το σέρβις των φίλων οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα με κινητήρα φυσικού αερίου με τιμή η οποία δεν ξανάγινε. Το διαγωνισμό για τα αρνιά το γνωρίζετε, ήδη στέλνετε μηνύματα και πολύ καλά κάνετε, καθώς έχουμε 60 αρνιά για 60 τυχερούς φίλους στο κρατές του Μετρόπολης 95,5. Από σήμερα τρεις κληρώσεις, μία έγινε στις 11 και 4, μία θα γίνει 3 και 4 και μία θα γίνει 6 και 4. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Θα ακούσετε το όνομά σας, ένα όνομα θα ακουστεί, 3 και 4 και εντός 30 λεπτών επικοινωνείτε με τα 3 νεντάρια, βγαίνετε στον αέρα και κερδίζετε το αρνί για το πασχαλιάτικο, για το φετινό πασχαλιάτικο τραπέζι. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε μηνύματα ό,τι θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και παίζουν γιατί γελάζετε, απίθανε. Αλβανία του 78 γίνατε, ρε Ελληνάρες. Αρνιά κληρώνεται. Τι πείνα έχει πέσει. Πω. Ρε κόκκινε. Ναι. Ρώτησες αν μας δώσουν και εμάς αρνί, ε. Θα μας δώσει, θα κανονίσω, θα ρυθμίσω. Άσε το πάνω μου. Θα το κανονίσω, μη στεναγωγείς. Θα φας αρνάκι τσάμπα το. Τσάμπα. Νομίζω το δούλεψα. Τι δούλεψες? Το δούλεψα. Τι γιατί, τι δούλεψες? Τι δούλεψες, δεν κόκκινε. Δεν το δούλεψα. Όχι, δεν δούλεψες. Εντάξει, οκ. Πώς το δούλεψες? Εσύ δεν το δούλεψες για να το φας? Όχι. Όχι. Δεν βγήκες φωτογραφία για το αρνί? Βγήκα φωτογραφία για το αρνί. Δεν είναι δουλειά αυτό? Βάλα το χορηγό μου που με πληρώνει. Είναι δουλειά αυτό? Ναι, είναι. Έκανε σποτάκι. Σποτάκι έκανε. Ναι. Ναι. Ωραία. Δεν πρέπει να το πληρωθείς. Θα πληρωθούμε από το μισθό μας. Τι είναι να πληρωθούμε? Αυτά είναι μέσα στο. Αν το πάρεις ανταλλακτικά, δηλαδή ποιο το κακό? Τι ανταλλακτικά? Αντί για πληρωμή, πάρεις αρνί. Αντί για πληρωμή, πάρεις αρνί. Ναι. Αυτό λέω. Αλβανία το 78 γίνατε. Γιατί ρε φίλε, σε λίγο θα σε πληρώνουν με παστέλια και κάστανα. Εσύ πού ζεις, ρε φίλε? Έλα, ρε, τελείωνε, ρε. Α, τελείωνε. Τελείωνε. Λοιπόν, δεν ξεκινάς, ξεκινάω εγώ. Μπράβο, Γρηγόρη. Κύριε Σαββίδη. Νομίζετε ότι λέμε πράγματα εδώ πέρα τα οποία είναι τυχαία. Τα οποία μόνο τυχαία δεν είναι. Δεν ξέρω τι πιστεύετε, αν έχετε προλήψεις ή όχι. Συνήθως λέμε αλήθειες. Και μόνο αλήθειες. Από σένα, βέβαια. Και μόνο αλήθειες. Κύριε Σαββίδη, πολλές αλήθειες. Όπως έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, ότι πρέπει να προσέχετε τις συναλλαγές σας με το διπλανό μου. Όχι δουλειές. Στις δουλειές είναι άριστος, κύριος. Στην καντεμιά την οποία το δέρνει, δηλαδή όταν δεν έχεις να κάνεις τίποτα μαζί του, μη του δίνεις και πολύ το χέρι γιατί θα την πατήσεις. Πήγε ο προκομμένος να πάρει δώρο στην κόρη του η οποία γενέθλια και πολύ καλά έκανε. Όχι, δεν πήγα εγώ, ο Κουλιανός πήγε. Ο Κουλιανός. Και γιατί να μην είναι καταραμένος ο Κουλιανός και να είμαι εγώ δηλαδή. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Είναι γνωστό. Ναι. Λοιπόν, και ως διαμαγείας κατεβαίνει ο κύριος Σαββίδης. Του κάνεις χειραψία και ο ΠΑΟΚ την επόμενη μέρα κάνει τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση και μάλιστα δέχεται 3 γκολ. Έχασε άλλο μάτς με 3 γκολ? Δεν νομίζω. Εσύ πες για άλλη μια φορά ότι είναι σύμπτωση αυτό το πράγμα. Εγώ λέω συμπτώσεις δεν υπάρχουν. Τις κρυάδες σου, ρε κόκκινε. Ναι, ρε φίλε, κρυάδες. Αρχές του μήνα. Εσύ πιστεύεις, τις κρυάδες σου, ρε κόκκινε. Τον έκανε στον άνθρωπο χειραψία και έτυχε να φάει 3 γκολ και να κάνει τη χειρότερη εμφάνιση. Okay. Αυτό τα έφαγε, ρε κόκκινε. Η ομάδα του. Η ομάδα του. Ναι. Δηλαδή, αυτή είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων τα οποία για μένα δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Εσύ πες ότι είναι τυχαία. Ακούγες. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ έχω ανάλυση ποδοσφαιρική να κάνω. Να κάνεις ποδοσφαιρική ανάλυση. Εσύ πες και τα δικά σου να πούμε. Θα σε ακούσω με μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι ας πούμε τα νούμερα παίζουν και ρόλο. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Καταρχήν. Πριν δω το Σαββίδη, πήγα στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Και πήρα κάτι μικροπράγματα. Ναι. Ποιο ήταν το ποσό, λες? Που έβγαλε η μηχανή, ποιο ποσό έβγαλε? 666 ευρώ. 13 ευρώ και 13 λεπτά. 13 ευρώ. Και μου λέει η κυρία που ήταν εκεί στο ταμείο να πάτε να παίξετε, λέει. Το 13. Αυτό το 13. Δεν τα πιστεύω αυτά. Την άλλη μέρα η κόρη μου έκλεινε τα 13. Ναι. Η οποία του φυσικά για αυτή το χέρι. Ναι. Θες να πεις δηλαδή ότι είναι αυτά γουρσούζικα πράγματα? Όχι, η κόρη σου δεν είναι για όνομα. Όχι, δεν. Χαρά Θεού είναι. Χαρά Θεού είναι. Εσύ όμως είσαι κατσίκι. Ενώ εσύ είσαι γουρλής. Βεβαίως. Όπου πας δηλαδή. Ναι, ναι, γνωστό. Έκλεισες ένα προπό κάτω στην παραλία. Πήγαινες εκεί πέρα με την πλατιπόδα σου, τη βρώμικη, τη φτέρνα να πούμε, την καμάρα που δεν υπάρχει εγώ από κάτω. Έχεις. Ναι, μάλιστα. Πάει το αυτό. Okay. Ναι. Πήγαινες εκεί στο Καβαλιώτη, έκλεισε ο Καβαλιώτης εκεί με τα ψάρια να πούμε. Πάει και ο Καβαλιώτης. Ο Καβαλιώτης έκλεισε. Πάει έτοιμος να κλείσει, σου δίνει τσάμπα ψάρια εκεί πέρα να πηγαίνει. Τσάμπα, πάει, καθένα τσάμπα. Δεν παίρνω τσάμπα. Τσάμπα παίρνει. Τονίζω. Τσάμπα παίρνει. Παντού.
Λοιπόν, ποιον άλλο κάνεις παρέα? Ποιον άλλο κάνεις παρέα? Παρέα μπορεί να κάνουν πολλούς, σημασία. Πάει κανείς καλά από αυτούς που κάνεις παρέα? Όλοι. Ποιοι είναι, ρε? Όλοι. Με κατηγορούν ότι εγώ. Εσύ με κατηγορούσες κιόλας. Έχεις εκεί ένα φίλο εκεί με τις τυρόπιτες και τα λοιπά ο άνθρωπος. Ας μην πούμε τι τραβάει κι αυτός ο άνθρωπος. Δεν τα λέμε αυτά κι εμείς. Εγώ γοθά. Ξέρει κανένας που κάνει παρέα μαζί σου πονάει, μην τραβάει γογοθά. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αισθανθεί. Άρα λοιπόν τι γογοθά. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος. Στο Καφταζόγλιο που πήγαινες με την πλατιπόδα σου, ναι, με τα νύχια τα βρώμικα εκεί, τα σουτσουκάκια, τα σμυρνέικα, ναι, και ναι, πέσατε τέσσερις κατηγορίες. Εγώ πήγαινα στο Καφταζόγλιο. Από μένα φταίει. Όχι, από θεά φταίει. Κούρσος Λαμά. Εντάξει. Ή Κούρσος Λαμά. Βλέπεις ότι αντιπαρέρχεσαι και λες. Ακούγεσαι. Ακούγομαι και εγώ. Ο κόσμος μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ότι πιστεύει. Πήγε σε ένα καφενείο εκεί στην Αγία. Ότι είσαι εγκατέμιση. Βασιλέως Γεωργίου, μαχαιρώθηκαν οι συνέτεροι. Που το κλείσαν το καφενείο. Άσε ρε γουρλί. Κάνει το γουρλί εσύ. Ζει και βασιλεύει το καφενείο. Ζει και βασιλεύει το καφενείο. Από τον ένα στο συνέτερο. Ο άλλο μαχαιρώθηκε να πούμε. Έτσι με είπε. Δεν μαχαιρώθηκε κανεί. Έτσι με είπε. Βγήκαν τα μαχαίρια. Εγώ σου είπα. Έτσι με είπε. Μαλώσανε ρε φίλε. Μαλώσανε. Πάει το καφενείο. Φάρο έστω καφενείο. Αυτό είναι γουρλί κατά τα άλλα. Κατάλαβε. Αυτό είναι. Έλα, πάνε στα άλλα θέματα. Τελείωνε. Έλα, τράβα. Γρηγόρη Κόκκινο, σε μεγάλο αλάνι θυμάμαι που είπε στην Παρασκευή ότι αν κράτησε το αποτέλεσμα στον τέρμι, η Δευτέρα η Παναθηναϊκή θα είμαστε υπερήφανοι. Ναι. Εννοείται. Βέβαια, πολύ περήφανοι είναι. Πολύ περήφανοι είναι η Παναθηναϊκή. Βέβαια, μεγάλη περηφάνεια. Ορίστε, απέναντί μου του το είχα πει κιόλα, ναι, και το έχει ακούσει. Τι περήφανο που δεν κάνει από τον Ολυμπιακό. Γιατί πρέπει να περήφανο δηλαδή. Ναι, φυσικά. Γιατί που δεν έχασε από τον Ολυμπιακό. Με μια ομάδα που είναι υποδιάλυση, ναι, θα σου πω, ναι, τον έδωσε μια φάπα τον Ολυμπιακό και τον τελείωσε από τη διεκδίκηση. Αυτό δηλαδή τον τελείωσε. Ναι. Μάλιστα. Υπερήφανο πρέπει να νιώθει για την ομάδα του. Ναι, υπερήφανος. Τον αιώνιο εχθρό του, ναι, ναι, ποδοσφαιρικά, τον τέλειωσε. Αυτό. Εκτός μάχης πρωταθλήματος. Με ομάδα η οποία είναι Παναγία μου φύλαξε. Ήρωας ο Ζουνίδης, ναι, ήρωες όλοι εκεί μέσα που αγωνίζονται για αυτό που καταφέραν. Τέλειωσε. Εντάξει. Όχι ότι ο Ολυμπιακός είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Ναι. Αλλά μάγκες που, ναι, έγινε αυτό. Μπράβο. Και μην ακούσω κανένα μπουρδα για το πέναλτι. Ό,τι ισχύει για το ένα πέναλτι για τον Ασαριφάρτη, ισχύει και το πέναλτι που κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Καλά, τα πέναλτι δεν τα εξετάζουμε εμείς, δεν μπαίνουμε. Δεν μένω εκεί. Λοιπόν, δεν μου λες κύριε, θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του. Χαλίφη δεν είσαι εσύ, αυτός είναι άλλος. Εσύ που. Τη δικιά μου ανάλυση τη λες για εσύ, για δικιά σου. Του Θωμαίδη το ρεπορτάζ το λες για δικό σου. Καλά είναι. Πάνω πληρωθεί τώρα από τον ανδρό, χτύπα το πόδι να πούμε. Μπαμ, 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 θα πληρωθούμε. Είπε ο Κωστής, είπε ο Θωμαίδης. Εσύ τι λες, τι με νοιάζει, τι είπε ο Κωστής και ο Θωμαίδης. Τι είπε. Τι είπε. Πριν από πολύ καιρό. Άντε πάλι τα ίδια. Πριν από πολύ καιρό. Είχες τοποθετηθεί και είχες πει ότι ο ΠΑΟΚ, ναι, η δύναμή του είναι οι πτέρυγες, ναι, και όχι ο άξονας. Ναι. Έχει τι θέλει λοιπόν, μαθηματικά να ξέρεις για να το πεις αυτό. Τι. Δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να εφαρμόσει, ναι, μια σωστή τακτική απέναντι στις δυνατές, στα δυνατά κομμάτια του ΠΑΟΚ, ο, ναι, Παντελίδης, ο Παντελίδης, και να βάλει το τρίτο χαφ, ό,τι έκανε με το, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την ώρα που έπρεπε. Ναι. Και το πήρε. Ποιον έβαλε δηλαδή. Καλά, εντάξει, και. Ποιον έβαλε, ρε. Τι έκανε ο Παντελίδης. Το είπες 10 φορές τον Τόνσον. Τον Τόνσον έβαλε. Ναι. Το τρίτο χαφ τον Τόνσον έβαλε. Ναι. Η αλλαγή τον έκανε δηλαδή. Τι αλλαγή έκανε, είπες έκανε μια αλλαγή, τι αλλαγή έκανε. Στο 60 λεπτό ποια αλλαγή κάνει, δες. Εσύ πες μου. Ποιον έβαλε. Πάρ τα χαρτιά σου. Τα χαρτιά μου, εσύ. Εγώ δεν χρησιμοποιώ χαρτιά. Δεν χρησιμοποιείς χαρτιά. Ας κάνουμε εμείς την κριτική που κάνουμε τα χαρτιά μας. Με λες τι είδα. Τι είδες. Και σου λέω, όπως την πάτησε ο Ολυμπιακός, την πάτησε και ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ανάλυση τώρα. Ναι. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Πάει, τελείωσε. Λοιπόν, άσε την κάνω εγώ 4-5 λεπτά. Άσε κάτσε και γράψει εκεί πέρα. Καταρχήν, να πούμε ότι όταν έχεις τα δεκάρια σου στα μπακ, είναι λογικό τα μπακ σου, γιατί τα βρίζουν σήμερα τα μπακ, να έχουν σε μια ομάδα η οποία έχει τρεις παίκτες γρήγορους μεσοεπιθετικά να σου βγούνε πάνω στα μπακ. Δηλαδή, όταν έχω το Βιερίνια δεκάρι, το Μάτος δεκάρι, τον Βιερίνια εξτρέμ, το Μάτος εξτρέμ, να κλείνουν μέσα, να σουτάρουν, να πασάρουν, να πλευροκοπούν, κάποια στιγμή λοιπόν ένας έξυπνος προπονητής που δεν στείλει τον κόλο του, και αυτός είναι ο Παντελίδης, θα σου βγει στην κόντρα επίθεση και θα χτυπήσει με Τσιλιανίδη στο Βιερίνια και με Κυριακόπουλο στο Μάτος. Στο χώρο το μεγάλο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Επειδή ο ΠΑΟΚ δεν έχει τα χαφ που πρέπει να έχει και όλη τη δουλειά την κάνουν αυτοί οι δύο φουκαράδες, ο Βιερίνια και ο Μάτος, περιμένω από τον Σακόφ και τον Μαουρίτσιο να κάνουν το αυτονόητο. Σε μια μεγάλη ομάδα να πάρουν την ομάδα και να τη σηκώσουν αυτοί στο κατακτητικό κομμάτι. Στο passing game δηλαδή που λένε, στην κατοχή της μπάλας. Και επίσης δικαιωνόμαστε 150% εδώ με τον Γρηγόρη, όταν σας έχουμε πει ότι ο Πέλκας είναι πολύ καλός δεύτερος φορ. Αφήστε αυτό το 4-4-1-1. Αφήστε αυτό το 4-2-3-1. Πείτε ότι είναι 4-4-2 με 2 φορ. Ο Πέλκας δεν βγήκε στο μεγάλο χώρο. Γιατί δεν βγήκε στο μεγάλο χώρο ο Πέλκας? Γιατί έχει απέναντί του ένα χάφτο μουνάφο, ο οποίος τον πιάνει και τον διαλύει.
Το πιάνει και το διαλύει. Παίζει λοιπόν ο Πέλκας κοντά στην περιοχή. Έχει ανέβει ο Βιερίνια, έχει ανέβει ο Μάτος, ο Κάμπος κλείνει προς τα μέσα και ο Πέλκας είναι κοντά στην περιοχή. Δεν μπορείς να πάρεις ρε παιδιά από τον Πέλκα, ο οποίος είναι εκρηκτικότατος, τελειώνει φοβερά τις φάσεις στοιχεία δεκαριού. Περιμένεις εκεί από τον Μαουρίσιο ή τον Σακόφ. Αποδεικνύεται ότι εσείς που λέγατε ότι ο Μαουρίσιο θα περιμένετε τον Μαουρίσιο, δεν υπάρχει Μαουρίσιο όταν σφίξουν οι κόλλοι. Το άλλο. Σε αυτά τα ματς χρειάζεται και την περιφερειακή κίνηση του Center Four. Ο Center Four έξω από την περιοχή είναι ασήμαντος. Πρέπει να παίξεις κατοχή, να φορτώσεις και να τη φέρεις στον πρίγιο που θα τη βάλει. Ναι, δεν είναι μεγάλο επίπεδο. Είναι φέρτην, βάλτην, κάντην. Ο Παντελίδης επίσης χρησιμοποίησε στα στημένα χτυπήματα και γενικότερα όταν η μπάλα πήγαινε στον αέρα μονομαχίες man to man απέναντι στα μεγάλα του του ΠΑΟΚ. Χθες που μίλησα μαζί του και είχαμε μια κουβέντα επικοδομητική ποδοσφαιρικά μετά το μάτς, του λέω στον πρώτο γύρο έκανες αυτό, λέει το ίδιο έκανα και εδώ βεβαίως, γιατί εγώ σέβομαι τον ΠΑΟΚ, είναι μεγάλος αντίπαλος, δεν μπορώ να αφήνω λέει σαν τον Γρηγορίου ας πούμε για παράδειγμα, μπάστε σκύλα λέστε ζώνες ανοιχτά και τέτοια, εγώ σέβομαι τη μεγάλη ομάδα και κλείνομαι. Και τι κάνω, πετάω στο μεγάλο Πρίγιοβιτς ψηλά, ο οποίος είναι φοβερός κεφαλοσφαιριστής, ωραία, πετάω τον Ιγκλέσιας εκεί, για να έχω το κεφάλι μου ίσιο, κολλητά. Το χαβ μου λοιπόν τον βάζω μέσα στην περιοχή και πιάνει τον Μανιά, γιατί το Σακόφ δεν το φοβάμαι και το Μαουρίσιο. Φοβάμαι τον Μανιά, τον Πρίγιοβιτς. Πάω τον Τριανταφυλόπουλο επάνω στο Μάτος, ο οποίος είναι μεγάλος τσαγανιάρης στον αέρα. Και επειδή ο Πάοκ έχει και ένα χαφ, ο οποίος είναι αργός, αλλά μπορεί να σου βγει από πίσω και να σου κάνει γκολ με το κεφάλι, βάζω και το Μανιά επάνω στον Σακόφ. Και αν παρατήρησες, μου λέει ο Παντελίδης, και είχα κουβέντα αρκετή ώρα, όταν έβγαλα το Μανιά για να βάλω τον Καλτσά για να αποκτήσω ταχύτητα στην κόντρα, δεν υπολόγιζα, μου λέει, τον Κρέσπο, γιατί ο Κρέσπο ψηλά είναι μάπας, αλλά θα μου έκανε τη ζημιά ο Κρέσπο. Δηλαδή από αυτό που δεν φοβόμουν θα μου έκανε, λέει, τη ζημιά. Στη φάση του κόρνερ που ναι. Του φάουλ που εξεπαφής τη στέλνει πάνω από το δοκάρι. Η Τρίπολη λοιπόν δεν στείνει τον κόλο. Πάει να παίξει κανονικά. Εκεί πάνω ο Πάοκ βρίσκει αδυναμίες. Μια άλλη λεπτομέρεια την οποία δεν άκουσα και δευτερόλεπτα, δεν μου είχε δευτερόλεπτα, είναι ότι εκεί πανηγυρίζει ο Κάτσε χθες γιατί του κάνει τον κόλο ο Τόνσο. Ο Τόνσο είναι πολύ καλός παίκτης και θέλει παίκτη κοντά του. Δεν τη βγάζει ο Σάκοφ και ο Μαουρίτσιο εκεί και θέλει εξάρι. Και επειδή ο Πάοκ δεν έχει εξάρι, ή το εξάρι του για τις γρούβες, ή εχθές μπορούσε να παίξει πάνω στον Τόνσο Κάνιας, την πετάει την παλιά από πίσω, έρχεται στο χώρο, προλαβαίνει Μαουρίτσιο Σακόφ και το παστελώνει 2-1. Λεπτομέρειες πάνω στο ποδόσφαιρο. Άμα θέλετε να μάθετε μπάλα και όχι λαϊκισμούς και κλάματα και καζατζίδες. Ακούς καζατζίδι. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο Σκλαβενίτη. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό Κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Μόρις, εμείς γιορτάζουμε 51 χρόνια και εσείς κερδίζετε 51% στα κλιματιστικά Μόρις Inverter με Wi-Fi. 24.000 BTU από 999 μόνο 489 ευρώ και 18.000 BTU από 899 μόνο 440 ευρώ. Η αγάπη σας μετράει. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Άφηξη Σαραβένα, Θεσσαλονίκη. Το 2017 ανεβήκαμε στη Βόρεια Ελλάδα και σήμερα γιορτάζουμε ένα χρόνο λειτουργίας. Γι' αυτό έχουμε για σας μεγάλες προσφορές και επιπλέον κάθε μέρα για όλο το Μάρτιο ένας τυχερός κερδίζει δώρο επιταγή Ραβένα αξίας 500 ευρώ στο κατάστημα Ραβένα στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε πλακάκια και είδη υγιεινής, καθώς και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμερες και φωτιστικά. Όλα ετοιμοπαράδοτα στις γνωστές τιμές Ραβένα. Νούμερο 1. Και συνεχίζουμε. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη, έχεις η κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν πούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μέλημά μας, οι γλυκές στιγμές της ζωής. Μέλι Κυψέλη, το ελληνικό μέλι από τις πιο εκλεκτές ποικιλίες. Μέλι Κυψέλη από άνθη και κονοφόρα. Μέλι Κυψέλη, μια γλυκιά ιστορία από το 1958. Από τη Ρεγκίνα Φούτς Κουραντίδης. Prince Oliver, κοστούμι Travel and Business. 199 ευρώ. Ανακάλυψε το στη Θεσσαλονίκη. Προξενού Κορμελιά 48 και στο www.princeoliver.com. Make the difference, Prince Oliver. Τα έμαθες! Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουμε μονά ησυχά! Τι, έβαλα δακτύλιο και στη Θεσσαλονίκη! Όχι, θα κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητά μας κανονικά, μόνο όπου θα τα παρκάρουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Γιατί? Γιατί είτε έχεις μονά είτε ζυγά, μπορείς να κερδίσεις έως 10.000 ευρώ μετρητά. Στις νέες κληρώσεις που χαρίζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση κάθε Παρασκευή και Σάββατο και στις 2 μέγα κληρώσεις 23 και 24 Μαρτίου έως 20.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Έχουμε φυσικά και τις έξτρα κληρώσεις που χαρίζουν 3.000 ευρώ μετρητά σε έναν τυχερό τις ίδιες ημέρες. Ώρες κληρώσεων 12.30 και 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε Μασούτι και βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι με ακόμα χαμηλότερες τιμές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο, το κιλό μόνο 3,59. Ελληνικές ντομάτες χύμα, το κιλό μόνο 95 λεπτά. Και μήλα Στάρκιν Ζαγορίν, το κιλό μόνο 1,39. Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Today's to Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Today's. Keeping the city alive. Today. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης. Α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ. Και είναι πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας. Είναι ο Κλειδαράς Τέρκιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται το οποίο μπορείτε να βρείτε σε Κλειδαρά. Ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Ο Στέργιος Πετκανίτσας θα φροντίσει για εσάς προκειμένου να έχετε την καλύτερη λύση, είτε αφορά κλειδιά ή κλειδαργίες, είτε λουκέτα, είτε χρηματοκιβώτια, είτε οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να δώσει λύση άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Λοιπόν, δύο διαγωνισμοί, α μη δύο κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για την avant première του Bruce Willis Death Wish και α μη 2 κενό αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344 για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε το αρνή για το πασχαλιάτικο τραπέζι, από ένα από τα 60 τα οποία δίνουμε. Να πω ότι έχουν έρθει μόνο δύο μηνύματα για την πρεμιέρα. Για τα αρνιά πόσα ήρθανε? Για τα αρνιά πολλά. Τι είδες, τι πει να έχει πέσει? Α μη 2 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ό,τι κερδίσεις καλό είναι. Ναι. Εντάξει, ό,τι πάρουμε καλό είναι. Ναι. Κακό ψέματα λένε. Άλλο λέω ρε κόκκινε. Όταν το στομάχι είναι άδειο, η τέχνη δεν μπορεί να λειτουργήσει, να πούμε. Το κατάλαβες. Ο άνθρωπος θέλει να φάει τα αρνιά. Αρνιά σχαρίζει το Μετρόπολη. Άκου να δεις τι γίνεται. Ναι, ναι. Απλά πράγματα. Ναι, ναι. Κάποτε ο κόσμος έτρωγε για να μπορεί να δουλεύει. Τώρα δουλεύει για να μπορεί να φάει. Ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτό το οποίο ρωτάνε, σου λένε δουλεύεις Κώστα, λες δουλεύω. Πληρώνεσαι. Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε στο ρεπερτόριο. Το ρεπερτόριο είναι ήταν καινούριο. Εντάξει, απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Οπότε μην το λιδωρείς αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί. Δεν λιδωρώ ρε κόκκινε. Πες τα αρνιά σχάρι στο Μετρόπολη. Από την ασυδοσία των συνδικαλιστών έχουμε περάσει την ασυδοσία των εργοδοτών. Απλά είναι τα πράγματα. Το κομμουνιστή κάνει τώρα. Την αλήθεια. Εσύ που έλεγες ότι είναι χαλήφης ο Ιβάν. Ναι. Τώρα που βλέπεις αυτά τα πράγματα τελικά τι είναι χαλήφης? Θα σου πω. Εγώ αν ήμουν ο Ιβάν Σαββίδης. Μάλιστα. Και επειδή το συνάντησε και λέει μόνο εσένα ακούω λέει. Και μου κάνει με το δάχτυλο πρόσεχε. Λοιπόν. Όταν σ' έλεγα δεν τα πίστευες, έπρεπε να σου το πει. Όχι, λέει μόνο εσένα ακούω λέει στο Μετρόπολης. Και. Εσένα δεν σε ακούει, δεν ξέρω κόκκινο. Λέει. Μπορεί να σε ακούσει μόνο σου. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, τι να σου πω. Το βράδυ ακούω, δεν ξέρω, λέει. Με εμένα τα έχει, δεν τα είμαι εσένα. Παπατζήσει, ρε. Δεν υπάρχει. Επειδή ακούει τώρα. Το παπατζηλίκι. Επειδή ακούει τώρα. Ναι. Έχω να του πω ότι. Εφόσον έχει παρετίδες με τον Πρωθυπουργό. Παρετίδες. Παρτίδες με τον Πρωθυπουργό. Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ βγήκε από εδώ από εμάς. Οπότε όλοι οι παοξίδες, δεν το έλεγα εγώ. Λέγα τώρα που έχουμε την ΕΠΟ και έχουμε και τον Τσίπρα, θα σαρώσουμε. Βλέπω λοιπόν και αντιλαμβάνομαι ότι άλλος έδωσε τα κρουασάν και άλλος γεύεται τη γλύκα από την πραλίνα. Εγώ αν ήμουν λοιπόν Σαββίδης ή Γιώργος ή Ιβάν, ή να το θέσω αλλιώς, αν ήμουν πρόεδρος στην ΕΠΟ, θα νιώθα πάρα πολύ άβολα. Δηλαδή πρέπει να του μετράνε την πίεση κάθε πρωί του γραμμένου. Γιατί είναι και μετά τα 55, ξέρεις, σε αυτή την ηλικία που είμαστε πρέπει να μας μετράνε και την πίεση. Όταν είσαι σφιγμένος λίγο και η αιμορροίδα είναι λίγο τσούζι, δεν παίρνει γιατρός τσούσκες και πιπεριές και τέτοια. Συγγνώμη κύριε γραμμένο, αλλά έχω την εντύπωση ότι είστε υπόλογος και στο λαό του ΠΑΟΚ, είστε υπόλογος και στον κύριο Σαββίδη. Γιατί δεν μπορεί να λένε πέρσι εκεί η Μίνη και ο Μινόταυρος και ο Μασουτόταυρος, να πούμε, και ο οποιοσδήποτε, ότι. Ο Σιδηρόπουλος είναι ο καλύτερος διαιτητής, καλή είναι φίλος του Ζαγοράκη. Και τώρα να μας λένε καλέ, ο Σιδηρόπουλος δεν είναι το γκολ. Το γκολ είναι offside. Αλλά ο Ολυμπιακός όταν είχε την ΕΠΟ, τα γκολ αυτά περνάγανε. Πέναλτι που γίνεται στον ΠΑΟΚ και δεν το δίνει, πάνω στο Βαρέλα χθες, είναι πέναλτι με το Σιδηρόπουλο το δικό του διαιτητή, δεν το δίνει ο διαιτητής. Με την ΕΠΟ δικιά του, το γραμμένο δικό του. Τα κουρασάν πληρωμένα αυτός. Με άλλα λόγια, μου έλεγε ένας φίλος μου, το κυνηγοσκούλικο, μου λέει δεν τα ξέρεις τα γράμματα ρε του Μπιώτη, λέει. Εσύ πρέπει να περνάσεις, λέει, στην Τσιμισκή, πληρώνεις διόδια, ρε, δεν τα ξέρεις τα γράμματα, λέει. Εμείς κάτω, λέει, στο κέντρο της πόλης, οι Εβραίοι, λέει, που είναι γύρω, ξέρω να σου πω δύο κουβέντες, λέει, να μάθεις, να πούμε. Λέω, τι να μάθω. Ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι καλύτερος στην Ελλάδα, αυτός που πληρώνει ή αυτός που έχει τις γνωριμίες? Λέω και οι δύο. Γιατί ο άλλος λέει τις γνωριμίες, ο άλλος πληρώνει. Λοιπόν, θα ήμουν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος αν ήμουν ο κύριος Σαββίδης. Θα έπαιρνα τηλέφωνο τον κύριο Γραμμένο για τον ρε Γραμμένε. Εδώ τι γίνεται? Η ΑΕΚ το τελευταίο μήνα παίρνει διαιτησίες, παίρνει τον goal of sight,
Είναι όλα με λιγάλα. Goal of sight με την Ξάνθη. Goal of sight με τον Ατρόμητο. Δεν τους αποβάλλουν παίκτες. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα? Παίζουμε με την Τρίπολη. Δεν έχουμε τα χαφ. Ολυμπιακός όταν δεν πήγαινε καλά και η ΕΠΟ ήταν δικιά του, είχε τους διαιτητές καλά. Είχε τον τρόπο Ολυμπιακός ο κακός να παίρνει το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ο κακός δεν βλέπω να έχει τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα. Δηλαδή με άλλα λόγια, πήραμε την ΕΠΟ τις ενώσεις. Πήραμε τις ενώσεις. Είχε ενώσεις. Πήραμε και την Κατερίνη. Τι να την κάνω εγώ την Κατερίνη που την πήρατε? Και πήρατε και τη Λέσβου. Έπεσε το κάστρο, έτσι δεν μας λέγατε? Έπεσε το κάστρο της Λέσβου. Έπεσε το κάστρο της Δωδεκανήσεων. Δηλαδή τι έπεσε το κάστρο της Δωδεκανήσεων? Και παίρνει τα σφυρίγματα η ΑΕΚ. Και πώς έχετε το Τσίπρα και θα πάρει μείον 3 ο ΠΑΟΚ σήμερα? Και πώς έχετε την ΕΠΟ και θα πάρει ο ΠΑΟΚ μείον 3 σήμερα? Και πώς έχετε την ΕΠΟ και βάζει γκολ offside η ΑΕΚ? Και πώς έχετε την ΕΠΟ και η ΑΕΚ και χθες ας πούμε δεν παίρνει πέναλτι ο Βαρέλα? Και πώς βάζεις γκολ offside μισό μέτρο και δεν το μετράει ο διαιτητής? Σε απαντάω, έχεις δίκιο σε αυτό που ρωτάς. Λέει τι χαλήφεις και μαλήφεις. Έχεις απάντηση? Ναι. Να ακούσω. Λοιπόν, όταν τον είπανε τον Ιβάν ότι πρέπει να πάρουμε την ΕΠΟ. Ναι. Δεν του είπανε μια πολύ βασική παράμετρο. Τι δεν του είπανε, πες το. Γιατί ακούει. Ναι, ακούει, ναι. Όπως λες τι ακούει, ας μάθει. Ακούει τι, να του πεις. Τους διαιτητές, ναι, εγώ θα του πω. Ναι, δεν τους ορίζει η ΕΠΟ. Ναι. Οι διαιτητές δεν είναι κάτω από το σκέπαστρο της ΕΠΟ, είναι κάτω από το σκέπαστρο της UEFA. Ναι. Ό,τι πει δηλαδή η UEFA γίνεται. Ναι. Ο Περέιρα και οι υπόλοιποι. Ναι. Άρα μπορεί να πήρε την ΕΠΟ, αλλά δεν πήρε τη διαιτησία. Ναι. Έτσι λες εσύ. Έτσι είναι. Έτσι λες εσύ. Οι διαιτητές ορίζονται. Ναι. Δηλαδή πριν δύο χρόνια που την είχε ο Ολυμπιακός, γιατί την είχε τη διαιτησία ο Ολυμπιακός? Τι έκανε? Τότε. Τότε. Έλεγχε. Άραγε. Έλεγχε, ναι. Άραγε τότε. Ναι. Τώρα γιατί άραγε. Ποιο ελέγχει τώρα? Τι κάνει αυτό που λέω. Ρε πες τώρα να τα ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή θες να πεις ότι πλέον η ΕΠΟ δεν έχει τη δύναμη που είχε παλιά? Αυτό θες να μου πεις? Ένα. Ένα. Άλλο. Και πώς έχει η ΑΕΚ δύναμη στην ΕΠΟ? Τι, πώς έχει δηλαδή? Απλά είναι τα πράγματα. Πώς για πες μας να μάθουμε. Τους διαιτητές δεν τους ορίζει η ΕΠΟ. Ποιος τους ορίζει? Δεν βάζει η ΕΠΟ το Ραπτόπουλο και τον Ιωάννη. Ποιος τους βάζει? Ραπτόπουλε, πρόσεχε γιατί εμείς. Ποιος τους βάζει? Η UEFA. Η UEFA. Ναι. Άρα με τον Περέιρα. Ο Περέιρα δηλαδή τι? Με τον Περέιρα. Περέιρα. Τον Περέιρα. Τον Περέιρα. 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 Με πει. Μπε. Δεν σταματήσει. Δεν ξέρει να κόκκινε να πούμε. Δηλαδή ο Μελισσανίδης θα έχει καλά με τον Περέιρα. Αυτό θα κλάψουμε τώρα. Τι να πούμε. Στο τραγούδι του Κασατζίδη τι τίτλο να βάλω? Ο Περέιρα είναι αλουνού. Είναι αλουνού ο Περέιρα. Τι να του ρε κόκκινε. Δεν θα κλάψω για αυτό. Ρε αυτό το πράγμα εδώ πάνω σε αυτή την πόλη. Τι χωριατά ρε είμαστε ρε φίλε. Μα τσάκουσε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ μέσα από τα χέρια ρε. Τι σα έκανε ρε. Λένε τι να σε πάνε παρακάτω ρε. Πάνε παρακάτω. Σε καλύπτει αυτή η ΑΕΚ? Ωραία, δεν με καλύπτει. Μα δεν κάνει κομμάτι. Τότε με συγχωρείς, τι τη πήρε τις ενώσεις, τι πήγαινε κουράσαν? Κορόιδο τον πιάσαν, αυτό λες? Εμένα ρωτά. Εσάνο ρωτά, εσάνο ρωτά. Τον πιάσαν κότσο. Τον πιάσαν κότσο. Τέλειωσε. Άλλο θέμα. Σιγά. Τον Άρη της καρδιάς σου τον είδες? Τι να δω? Τον Άρη της καρδιάς σου. Καρδιά σου. Καρδιά σου. Καρδιά σου. Κάνε κάτι διαφορετικό. Τι κάνει, όχι αυτό, καρδιά σου. Δεν είχες ρεπερτόριο. Ρεπερτόριο. Έμαθες και αυτή τη λέξη, το ρεπερτόριο. Πότε την έμαθες αυτή τη λέξη, κάνα μήνα έχει? Το ρεπερτόριο. Έτσι το ρεπερτόριο. Και αλλιώς το ρεπερτόριο. Έτσι το ρεπερτόριο. Τι να δω τον Άρη, ρε φίλε. Ποια καρδιά να δω? Τι Άρη να δω? Είδα τον Καρυπίδη να πανηγυρίζει το τρίτο γκολ του. Πώς το λέμε. Πανηγύριζε τον γκολ, αλλά του είχε ξινό. Γιατί ξινό? Δεν έδισε ο διαιτητής το πέναλτι. Ποιο πέναλτι έγινε? Έγινε πέναλτι υπέρ του Άρη. Για να μην κάνει μαγκιά ο Καρυπίδης, να μην. Πανηγύριζε 0-0 με τα τρίκαλα. Εντάξει, πάλι ανεβαίνει η κατηγορία. Τα άλλα μπαίνει και έξω. Τι άλλα? Τώρα το αλλάζει πάλι τροπάρι. Τι το αλλάζει το τροπάρι? Τι κολοτούμπα είσαι? Τι κολοτούμπα, τι ρεπερτόριο? Έξω τι έλεγε? Τι έλεγε? Γιατί δύσκολο πρόγραμμα που έχει. Έχει όφη έξω και. Θα μα πει ο Καρυπίδης γιατί πανηγύριζε το τρίτο γκολ. Λαίκιζε στο Super 3 εκεί πέρα που τον βρίζανε μετά κάτι στη θύρα 3 με ο Χατζινάκο. Λέει τον βρίζανε, λέει μετά τον. Πού είναι στη θύρα 3, λέω, είναι στη θύρα 3, λέει. Άμα κέρδιζε η ομάδα, τον βρίζανε. Τον βρίζανε, λέει τον Καρυπίδη μετά το μάτς. Δεν ναι. Το λέω εγώ, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ο Χατζινάκος ήταν. Του ρίχνανε, λέει, πινελίκια, λέει, εκεί στη θύρα 3. Αυτό να το ξέρει ο Καρυπίδης. Ο Χατζινάκος με το είπε. Πάμε παρακάτω. Του ρίχναν πράγμα, λέει. Γιατί του ρίχναν πράγμα, δεν ξέρω. Το ρίχναν πράγμα, λέει. Άμα του ρίχναν πράγμα, του ρίχναν πράγμα. Άλλο. Την ώρα του αγώνα. Μετά το μάτς, του ρίχναν πράγμα. Επειδή δεν κέρδισε. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, προφανώς. Το ρίχναν πράγμα. Άμα κέρδισε, τον έβριζαν. Εμένα ρωτά, το Χατζινάκο ρωτά. Του Αριανού ρωτά. Τι είμαι, γραφείο τύπο Τσαλτίδη, είμαι εγώ να ξέρω. Πιάσει το Τσαλτίδη και ρωτά. Πού να ξέρω, εγώ ρε κόκκινε. Παρακάτω. Άλλο θέμα, τι έχει.
Γιατί λίγο είναι για τον Άρη που δεν κέρδισε. Εσύ δεν με έλεγε ότι ο Άρης είχε να πάει σε Πάτρα. Ναι, για μάτς το οποίο δεν το κερδίζει, ας μην το κάνει. Δεν πειράζει. Ισοπαλία δεν είναι κακό. Αυτό το λες και στον Λουτσέσκο. Ναι, φυσικά. Για τελευταία φάση. Φυσικά. Φυσικά. Ότι έκανε λάθος και έπρεπε να προσέξει. Φυσικά. Να μην έχει αποβολή. Όταν έχει τον Μπέλκα χάφα αμυντικό μαζί με τον. Ποιο ήταν ο άλλο, ο Μαουρίσιο. Και ανεβαίνει ψηλά και κάνει παράλληλε πάσε, ο Μαουρίσιο. Έμαθα εγώ από ένα φίλο μου στην προπόνηση, λέει, τον τραβάει ταυτίλα μου ο Λουτσέσκου, γιατί παίρνει την μπάλα και την τραβάει συνέχεια στο Πασχαλάκι πίσω. Δηλαδή ένα σκαφ που βλέπει τον κόλο του και όχι το πουλί του. Ναι. Δηλαδή ένα σκαφ ο οποίο δεν έχει προσωπικότητα. Ο χαφ μπροστά κοιτάει πίσω και ούτε παράλληλε πάσε κάνει. Okay. Όταν τα μπακ είναι ψηλά και τα δύο και δεν μου φτάνει εμένα το 2-2, mm-hmm. θα κάνω τη διαγώνια, την παλιά διαγώνια. Να βρω γραμμή. Στη γραμμή εγώ χτυπάω. Εγώ δεν έχω παίκτες στο κέντρο, σαν πάω, τη γραμμή χτυπάω. Άρα θέλω να χαφ τουλάχιστον έχει τη διαγώνια. Έστω του Κατσουράνη. Συμφωνούμε ότι ο Ολυμπιακός καταρχήν τελείωσε από την υπόθεση. Έχει στον Ολυμπιακό, Ιάκ με τον Πάοκ. Άστον Ολυμπιακό. Άρα είναι. Άστον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός πτώμα είναι, φεύγει ο Μαρινάκης, τον κυνηγάνε εκεί με τα πλοία, τον είπαν κάτσε πίσω, δεν πληρώνει. Πούλησε να πούμε 50 παίκτες, δεν πήρε παιχταράδες, άστον έμεινε πίσω. Εμένα το τέρτι μου είναι η ΑΕΚ, λέει ο Πάοκ. Ερώτηση. Ναι. Γιατί θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Άστον Ολυμπιακό με τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή. Ναι. Ένα-ένα. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί. Λες ότι πούλησε. Παίκτες, απροπόνητος είναι, δεν μπορεί να βγάλει ανάσα. Εγώ να δεχτώ ότι λες εσύ. Ναι. Για ποιο λόγο κάνει όλη αυτή τη φασαρία για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ τότε. Ποιο κάνει, λέει. Όλη τη φασαρία για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, για ποιο λόγο. Τη φασαρία δεν την κάνει για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Τη φασαρία την κάνει για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα στον κόσμο του. Ναι, αλλά εξυπηρετεί την ΑΕΚ έτσι. Τι κάνει? Εξυπηρετεί την ΑΕΚ. Εξυπηρετεί την ΑΕΚ. Αυτό είναι θέμα Αμερικής Ρωσίας τώρα. Είναι πολιτικό. Όχι, εδώ σε θέλω τώρα έξυπνο, ναι, να φανείς έξυπνο. Τι. Γιατί εξυπηρετεί? Γιατί βγαίνει τώρα ο Παοξής, ναι, και λέει με πολεμάει η Αθήνα. Ποιος, τι τον πολεμάει? Συνομωτεί όλη η Αθήνα, ναι, εναντίον. Καλά κάνει. Τι τον νοιάζει τον Παοξή? Αυτό δεν κάνει. Συζητάμε. Ρε, καλά τον κάνει. Τι τον κάνει? Τι τον απαντά στον Παοξή που σου λέει τον πολεμάει η Αθήνα? Τι? Δεν έχει δει καινούριο δίσκο ο Καζαζίδης. Α, τον πολεμάει η Αθήνα. Τον πολεμάει η Αθήνα. Τι τον πολεμάει η Αθήνα? Αυτό θα σου πω. Α, τώρα λέει, τι με νοιάζει εμένα, τον Παοξή που λέει τον πολεμάει η Αθήνα. Πού τον πολεμάει η Αθήνα? Αθηναίος ήταν αυτός που πέταξε την κορδέλα στον αυτόν? Όχι. Αθηναίος έδωσε τον Τζίμιροτ και πήρα τον Μουλέν και τον Μουλέν δεν τον είδαμε? Όχι. Άλλη απορία. Άλλη απορία. Αθηναίος είναι. Ο Παντελής Κωνσταντινίδης, τι πας και μπλέξει σε καυγάρε, Κωνσταντινίδη? Τι πας από το Βασίλη Λογοθετήδη, τι πας και μπλέκεις ρε, με τα θεριά εκεί πέρα. Σε δώσα μια φάπα και έπεσες κάτω, σαν σκάτω σοριάστηκες κάτω. Τι πας και μπλέκεις τον καυγάρι εσύ, Κωνσταντινίδη, λέγε. Ναι, εσύ γίγαντα. Εγώ τι γίγαντα, λοιπόν, κύριε, τι εγώ είναι γίγαντας, τι εγώ γίγαντας. Εγώ άμα πλακωθώ, πάω πλακωθώ, δεν αφωνάζω. Και ας φάω 15 τόνους ξύλο. Τι γίγαντα. Ο Κωνσταντινίδης τι λέει, τι δουλειά κάνεις, είμαι φίλος του Ζαγοράκη. Τι δουλειά κάνεις στον ΠΑΟΚ, είμαι φίλος του Ζαγοράκη. Κάτι πρέπει να κάνω. Και τι παρακάνει, παραμαλώσει. Πού πάρει να μαλώσει, ρε εσύ Κωνσταντινίδη? Σαν το Βασίλειο Λογοθετήριο. Πρέπει στο Σάντα Τσικίτα είσαι. Τι να πα, τι να κάνει, λαλαϊκή. Στείλε κανένα γουμάρι εκεί, κανένα βόδι. Πάει και στέλνει τώρα το. Δεν βλέπει ο Παοξής τώρα στη θύρα 4 ότι πήγε να μαλώσει, λέει ο Κωνσταντινίδης. Και έχει δει Τζούρτζεβιτς, έχει δει Λιτόπουλους, έχει δει Φουντουκίδηδες. Λεοντιάδη. Λεοντιάδες. Πάει πεδαράδες εκεί μέσα στο ξύλο, μέσα στην αλητεία. Πάει ο Κωνσταντινίδης, ο λογοθετήδης εκεί πέρα να μαλώσει. Του τραβάει μια κλανιά ο Μπέρτος, πέφτει κάτω εκεί πέρα, σπάει τα κόκκαλα. Τι είναι αυτό η εικόνα τώρα για να βλέπω τον Πάοκ? Ούτε στους καυγάδες. Εκείνο το γομάρι, εκείνο το βόδι, ποιο ήταν εκείνος εκεί? Ο Τζόρνταν ήταν, ποιος ήταν ένας? Ένα θηρίο. Εκείνος έπρεπε να αρχίσει τις φαλιάρες, να φεύγουν εκεί. Α, και εκείνος ο άνθρωπος. Για να τιμωρηθεί μετά και να λέει κάτι τέτοιο. Ποιος θα επεισόδια. Τι έχει, καλά κάνω. Τι άμε, πάω φάω ξύλο. Πάω εγώ τα πόδια, με έδιρε ο Μπέρτος και αυτός. Υπάρχουν πράγματα. Και τον τραβάω τον Μπέρτο εκεί στα δόντια, τον αλογομούρι. Υπάρχουν ένα κροσέα που κάτω. Φαίνονται. Είσαι από εκεί πέρα τώρα, πάει ο Κωνσταντινίδης τώρα, μια σφαλιάρα άνθρωπος να κάνει καυγά εκεί πέρα. Αυτό με ενόχλησε. Θες να πάει ο Μασέρ του ΠΑΟΚ που είναι γίγαντας? Θες να πάει ο βοηθός του Λουτσέσκου που μετράει τα χέρια του? Ποιος να πάει? Θες να πάει ο Πρίγιοβιτς που είναι παιδαράς? Θες να πάει ο Πασχαλάκης που είναι παιδαράς? Ο Βαρέλο, ο Αρκουδιάρης? Τι πας ρε Κωνσταντινίδη εκεί πέρα? Τι πας, φτερνίστηκες εκεί και 10 μέρες θα είσαι άρρωστος με τη γρήπη ρε? Για καυγά είσαι εσύ μωρέ τώρα? Λέγε ρε κόκκινε. Εκεί εκνευρίστηκα δηλαδή, όχι ότι. Εκεί και ο άλλος είναι ο Σουμπεράς που κάνει τον καυγά. Πώς το λένε? Ο Καλτσάς. Ο Καλτσάς είναι ο Αριανός, Σουμπεράς.
η μάνα του χωμένη στο Πασόκ εκεί χρόνια, ένα πασοκόσκυλο να πούμε εκεί πέρα στα Βρεσαμπέκτης. Βρεσαμπέκτης καλός είναι, μια χαρά είναι. Άμα δεν ήταν, φασαρία, άμα δεν ήταν είναι Πασόκ, ο Καλαϊτζίδης μου έλεγε ότι είναι πολύ καλά τα στοιχεία του, αλλά το μυαλό του είναι 8χρονου παιδιού. Λέει. Έτσι με είπε. Έτσι με είπε ο Καλαϊτζίδης. Το δικό σου παραπάνω. Τι το δικό μου? Παραπάνω. Εγώ στην εταιρεία φέρνω λεφτά. Εσύ είσαι ζημιογόνο κόκκινο. Ζημιογόνο. Μάλλον ζημιογόνο. Αν πιάσει τώρα 3 και 4, θα πιάσει το ζάχαρο. Τι να σε κάνω? Για δεν με διώξω. Εγώ σε διώξω. Έχει άνθρωπο, σε διώξω. Εγώ σε φροντίζω. Γιατί να σε διώξω? Είμαι ζημιογόνο. Έτσι, έτσι, ζημιογόνο. Τι είσαι? Θετικό κογόνο είσαι? Όχι, ρε φίλε. Άντε εκεί με το Facebook. Προσγειώσου. Προσγειώσου, προσγειώσου. Άντε χαϊβάνι. Προσγειώσου. Τα γάρι να πούμε. Τον Άρη δεν το φοβάσαι δηλαδή. Άλλα μου έλεγε πριν, αλλά λε. Τι να το φοβηθώ, ρε κόκκινο. Το ότι παίζει σε Πάτρα και ότι παίζει σε Ηράκλειο. Α, πάρει δύο πόντους. Και ότι δεν κάνει καλές εμφανίσεις, άσχετα με το αν η διαιτησία το βοηθάει, δεν σε ανησυχεί. Πώς θα το βοηθήσει η διαιτησία? Η διαιτησία θέλει λουκούμια. Εδώ άλλος έδωσε λουκούμια και η διαιτησία είναι με τον άλλον. Ρε εσύ γραμμένε. Δηλαδή τώρα. Σου απαντάω. Τι να σε κάνω, ρε γραμμένε. Τι να σε... Έπρεπε να είμαι εγώ ο γιος του Σαββίδη. Ένα λεπτό, ρε κοκκινέ. Έπρεπε να είμαι εγώ ο γιος του Σαββίδη. Θα σε πιάσω εκεί τα γαλανά τα ματάκια, σα πω, έλα εδώ, ρε φίλε. Εσένα δεν σε έβγαλα εγώ να πάρει τις εκλογές της ΕΠΣ να σε βοηθήσω να φάσει εκείνο τον το μόνιμο ή τιμένο τον το σχιζοδήμο να πούμε. Ωραία. Σε έφτιαξα σέρα να σε έκανα. Σε σουλούπο, σε έβαλα κουστούμι, σε έβαλα γραβάντα. Σε έκανα εκεί σε γυάλισα τις φαλάκρες, όλα αυτά. Μια χαρά σε έκανα. Ωραία. Τι με είπατε να κάνω, ρε. Ενώσεις θέλετε, ενώσεις θα σας πάρω. Και παίρνει ο άλλος τα σφυρίγματα, ρε. Αυτό είναι συγκλονιστικό, ρε. Αυτό είναι βλαχιά μεγάλη, ρε. Αυτό είναι τώρα πέρα από τον Τόνσο που δεν έβαλε παίκτη πάνω του. Πέρα από τους σκάφους που δεν μπορούν να δημιουργήσουν, πέρα από τους μπακ οι οποίοι ήταν φουκαράδες, ο Μάτος και ο Βιερίνια κάνουν τρεις δουλειές και τους χτύπησε εκεί ο Παντελίδης στους μεγάλους τους χώρους, πέρα από όλα αυτά. Πέρα από όλα αυτά. Έχα την ΕΠ, πήρα τις ενώσεις. Πήρα τις ενώσεις και έπεσε το κάστρο των Δωδεκανήσεων. Πήρα τις ενώσεις, έπεσε το κάστρο της Κατερίνης. Τι τις πήρες τις ενώσεις, ρε τρόπα? Περίμενε λίγο. Ορίστε, ναι. Γιατί αυτή η είδηση είναι συγκλονιστική. Ναι, μην παίρνεις το ύφος τώρα που είναι συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική. Τι συγκλονιστική. Λοιπόν, το θάνατο του Αστόρη τον έμαθες. Μάλιστα. Γι' αυτό και αναβλήθηκαν τα παιχνίδια. Μπράβο, του παρακάτω. Και τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, η διοίκηση της Φιωρεντίνα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τα χρήματα να πηγαίνουν στην οικογένεια του παίκτη. Ήταν να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο. Ωραία, και του ανανεώνει το συμβόλαιο παρά τη συγχωρεί και θα δώσει στην οικογένειά του τα χρήματα αυτά. Τι θες να πω εγώ τώρα? Φίλε, είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς κάθε μέρα. Εγώ πώς θα το βάλω στο άρθρο 44? Η Φιωρεντίνα είναι. Εγώ μιλάω για εμάς. Δεν έχει η Φιωρεντίνα είναι η Ιταλή, δεν έχει. Η Φιωρεντίνα κάποτε πλήρωσε πολύ άσχημα το Μάρμαρο. Είχε πέσει πολύ χαμηλά. Το Μάρμαρο. Το Μάρμαρο. Μάρμαρο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτό δεν το μαθαίνεις κάθε μέρα, δεν ούτε γίνονται κάθε μέρα. Ναι, ωραία. Εντάξει. Οπότε τι θέλω να πω? Καλά, φίλε, εσύ είσαι ένα άνθρωπο ζώο και μου λες θέλω να πω. Εγώ είμαι άνθρωπο ζώο, αλλά εγώ δεν έχω φάει λεφτά από άνθρωπο. Άξιση κάτω. Ναι, άκου εμένα τώρα. Εγώ εσύ δεν το λες, το ξέρουμε. Εγώ δεν έχω, έτσι λέω εγώ. Καλά κάνεις και το λες. Εντάξει, εμένα δεν με κυνηγάει κανένας. Ρε φίλε, καλά κάνεις και το λες. Αυτό λέω. Στην πράξη κρίνονται όλοι. Ναι. 30 ευρώ τα κοινόχρηστα χρωστά. Χτυπάω το διαχειριστή, δεν είναι εκεί. 3-4 μέρες. Αυτό, αυτό είναι το μόνο χρέος μου, ρε κόκκινε. Τι να κάνω εγώ τώρα? Εγώ δεν έφαγα από τον Κατσιαμπή 500 χιλιάρικα και από, από τους παίκτες του Άρη 200 παίκτες. Σε κατηγόρησε. Άσε τώρα τη Φιωρεντίνα τώρα. Εγώ σε κατηγόρησα. Τότε άσε τώρα. Λεφτά. Που πήρες μέταλλο η φωνή. Εσύ κατηγορείς, ναι. Και να σου πω και κάτι. Πετάς μπουρδες. Ας φώναζες για τα λεφτά που δεν πήραν οι ζωντανοί και ας τον πεθαμένο τώρα εκεί που είναι. Σα απαντάω. Μένει πίσω ένα κοριτσάκι, ένα παιδάκι. Ναι, άλλο λέω εγώ τώρα. Γι' αυτό. Αν δεν ήταν. Αν δεν ήταν το παιδί στη μέση. Ναι. Δεν θα του Κιζερίδη τα παιδάκια δεν σε πείραξαν. Δεν είχε παιδάκι ο Κιζερίδη. Αυτό που έλεγε να πούει άριστο άρθρο 44. Κουρουνομούρη. Σε πείραξε τώρα του 30. Αν υπήρχε κράτος εδώ πέρα πραγματικά. Το οποίο εφήρμοσε τους νόμους. Εσύ τι έλεγες? Ό,τι έλεγα. Ας το κράτος. Ό,τι έλεγα. Τα παιδάκια του Κιζερίδη και τα παιδάκια των παιχτών του Άρη και του Νίκου του Παπαδόπουλου κτλ. Που μείναν χωρίς ψωμάκι από τον Άρη και από τον Ηρακλή. Και όταν πα και λουγκρίζει του Κατσιαμπή το σπίτι ενώ του χρωστάει 500 χιλιάρικα ο Ηρακλή και τρώει τα ψάρια. Δεν σε πείραξε, πείραξε τα 30. Έλα, και, φίλε, και τι κάνει. Λουκρίζει γιατί... εκεί τι τσιπούρε να πούμε κτλ. Εγώ τι λουκρίζω, ρε. Εγώ είμαι καλοφαγά. Πόσο λιγούρι μπορεί να είσαι? Εγώ λιγούρι να είμαι. Δηλαδή, με όποιον μπορεί να μιλάω, με όποιον μπορεί να κάνω παρέα. Άλλο σε λέω. Φάγανε τα λεφτά του Κατσιαμπή. Φάγανε τα λεφτά του Γιάκομ. Φάγανε τα λεφτά των παιχτών. Δεν σ' άκουσα να πει τίποτα. Λάθος. Έκανε τώρα τη 31 χρονών που άφησε το παιδάκι. Άπειρε ώρε εκπομπών. Τι. Και ποιο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι είστε υποκριτές. Το αποτέλεσμα είναι ότι είστε υποκριτές. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν κλείσει. Εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο το οποίο έχει γίνει. Το οποίο έγινε για καλό σκοπό βέβαια μετά αυτό που έγινε. Ποιο παιδί μου? Εδώ έκλεισε τεράστια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Ναι, και.
Και προκειμένου να μην διαλυθούν 15.000 επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και πόσους χιλιάδες εργαζόμενοι. Ποιο σούπερ μάρκετ είναι αυτό? Ένα σούπερ μάρκετ. Φοβάσαι να το πεις? Μιλάω με στοιχεία μόνο. Το όνομα πες. Φοβάσαι. Μεθάνει ο Βαράκης. Το σπίτι σου. Α, τότε άμα είναι να κλείσει το σπίτι σου, να μην μιλάς. Εγώ τα πω. Ακούν το σπίτι σου. Ακούν το σπίτι σου. Ακούν το σπίτι σου. Χέστη. Ή το λες, δεν το λες. Εσύ ρε που έκανε στο μάγκα χαλίφης και χαλίφης, λέγει. Ναι, λέγει. Ναι, χαλίφης. Και τώρα τους σου πιάνει το πισινό. Ο Μελισσανίδης. Τώρα το λες κορόιδο. Μα ναι, πού να τα πει. Ο Σαββίδης λέει αυτό που μου κάνει το δάκτυλο. Δεν έκανε εσένα το δάκτυλο. Από κάτω να κάνουν εμένα το δάκτυλο. Εγώ δεν το συνάντησα. Εντάξει, κάτω στην Αθήνα ούτε επεδίωξα. Ούτε επεδίωξα, ούτε το συνάντησα. Πού να το συναντήσει. Σήμα το συναντήσει. Λοιπόν, και είπα για τη συνάντησή σου τα δικά μου συμπεράσματα. Από εκεί πέρα μπορεί να θυμώσει, μπορεί να μην θυμώσει. Τι να θυμώσω, εγώ δεν θυμώνω με τίποτα. Πάνε στα θέματα. Λέω λοιπόν ότι σε αυτό το κράτος γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν εξήγηση. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν και δεν πολλοί εργαζόμενοι. Μπορώ να τελειώσω μια φράση. Δεν με νοιάζει. Μια φράση. Δεν με νοιάζει. Τα κλάματά σου. Τα κλάματά σου για τον Πέτη. Γιατί κλαις μόνο για τον Ηρακλή, για τον Άρη, για τους παίκτες της ΑΕΚ και για τους υπόλοιπους οι οποίοι χάσαν τα χρήματά τους και δεν κλαις για τόσες επιχειρήσεις καθημερινά οι οποίες ξεφτιλίζουν τον κάθε εργαζόμενο και το φτάνουν στα τάρταρα. Γιατί δεν. Φυσικά και κλαίω και είμαι ο μόνος που έχω πει για τα εργοστάσια και είμαι ο μόνος που έχω πει για τα βρωμοσκόπια που πάτε στις επιχειρήσεις σας και πηδάτε τις σκοπιανές και κάνετε τα δόντια σας και παίζετε στα καζίνο σας. Και είμαι ο μόνος που έχει πει ότι στείλαμε 1.000.000 νέα άτομα στο εξωτερικό και όλοι οι πασοξίδες με τα μούτρα τα δικά σου, οι 50 και 60. Έχω την τιμή να μην ήμουν πασοξίδες. Είχε την τιμή να έχει το Βενιζέλο εκεί πέρα και να τρώτε εκεί πέρα και να γίνεται σαν τα γουρούνια και οι δύο. Απλά λέω ότι δεν άκουσα τα μέσα. Όταν τρώγαν τα λεφτά των παιχτών του Άρη και του Ηρακλή και της ΑΕΚ και άλλων ομάδων και στο μπάσκετ, να βγείτε να υποστηρίξετε σαν αριστεροί που είστε τους εργαζόμενους. Το κάναμε χιλιάδες. Δεν το κάνατε, κόκκινε. Δεν το κάνατε. Χιλιάδες. Και τώρα λες μπράβο τη Φιωρεντίνα. Πάμε παρακάτω. Μπράβο τη Φιωρεντίνα λοιπόν. Άλλα θέματα. Μπράβο. Εσύ δεν αξίζουν μπράβο. Εγώ λέω τα πράγματα με το όνομά του. Εσύ ακούγεσαι. Ο άλλος έβγαλε τον καρδιολόγο. Σίγουρα το τρίτο γκολ πανηγύριζε ο Καρυπίδης ή το δεύτερο του Πάου. Γιατί τα γκολ μπήκαν με μικρή διαφορά. Ναι. Πολύ πονηρό το τρίτο. Το τρίτο του αυτού πανηγύριζε, έμαθα εγώ. Ραπ λέει: όλη τη χρονιά μας τα έπρεξες με το Χαλίφι Βαν και σήμερα βγαίνεις να κράξεις που δεν είναι. Ήμαρτον. Είναι ή δεν είναι. Όχι εσύ. Λες όλη τη χρονιά. Είναι ή δεν είναι. Μας έπρεξες ναι. Ότι είναι Χαλίφι. Δεν θα έπρεπε να είναι. Και σήμερα βγαίνεις και το κράξεις που δεν είναι. Υπάρχει ρε πρωθυπουργός που να βγει και να πει: θέλω να πάρει αυτή η ομάδα το πρωτάθλημα, ρε. Υπάρχει. Η πολιτική συνήθως λένε ψέματα. Ρε εσύ, την ΕΠΟ να έχει το δικό σου άνθρωπο και να παίρνει όλα τα σφυρίγματα. Δεν παίζει ρόλο η ΕΠΟ, ρε βούρλο. Δεν παίζει ρόλο η ΕΠΟ. Αλλά κοιμάσαι. Κοιμάσαι. Τον ύπνο του δικαίου κοιμάσαι. Ναι. Άρα τότε τι έλεγε ο άλλος? Πήραμε τις ενώσεις. Πήραμε τις ενώσεις. Και αυτό το καστρέπεσαι. Εμένα και πήραμε τις ενώσεις. Γιατί πρέπει να με νοιάζεις. Και τις ενώσεις. Πήραμε τις ενώσεις. Και πήραμε τις ενώσεις. Και πήραμε τις ενώσεις. Κάνε διαφήμιση. Άντε τράβα. Στον κάθε ένα κάνει διαφήμιση. Άντε ρε τράβα. Μπουλούκο. Μας κράζει εμάς και κάνει διαφήμιση. Έλα μπουλούκο να πούμε. Τον δάγκω στην καροτίδα και τον κάνει και διαφήμιση. Μπουλούκο. Για όλους σας. Κοίταξε. Μια φορά σε κρέμασα τα αυτιά. Τη δεύτερη δεν θα έχεις αυτιά. Για όλους σας που νιώθετε μπερδεμένοι με τις τόσες προσφορές που ακούτε για το ηλεκτρικό ρεύμα ή που ίσως δεν καταλαβαίνετε ξεκάθαρα το όφελος που έχετε να επιλέξετε ένα νέο πάροχο ρεύματος, υπάρχει η Volterra. Στη Volterra τα πράγματα είναι απλά, καθώς έχετε σίγουρο οικονομικό όφελος με ξεκάθαρο τρόπο. Και οι δούμερικοι λόγοι. Δεν υπάρχουν κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετική χρέωση. Δεν υπάρχει χρέωση μηνιαίου παγίου και το βασικότερο, δεν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολέου με ρήτρες πρόορης αποδέσμευσης. Αν τώρα συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι ήδη πολύ σημαντικές γνωστές βιομηχανίες της χώρας έχουν εμπιστευτεί τη Volterra, καταλαβαίνετε πως εκτός από οικονομικό όφελος υπάρχει και αξιοπιστία. Μπείτε τώρα στο volterra.gr ή καλέστε 213 088 3000 και ξεμπερδέψτε μια για πάντα με το ηλεκτρικό ρεύμα εύκολα, αξιόπιστα, σίγουρα. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Διάλειμμα, παιδιά, ΑΜΗ2 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344 γιατί στέλνετε και για αρνή στο ΑΜΗ2. ΑΜΗ3 κενό αρνή ονοματεπώνυμο στο 54344. Μην τα μπερδεύετε. Για την πρεμιέρα στο ΑΜΗ2 και το σινεμά για τα αρνιά στο ΑΜΗ3. Διάλειμμα. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Άσου!
Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Κανείς άλλος δεν σου φτιάχνει κάθε μέρα της εβδομάδας, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Αυτή την εβδομάδα στα Lidl. Μέλι ανθέων και κονοφόρων με λάδι 900 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 4,19. Τομάτες ψιλοκομμένες, 425 ml, 25% φθηνότερα, 29 λεπτά. Και μανιτάρια λευκά, 600 γραμμάρια, σε απίστευτη τιμή, 1,49. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Φίλε Τζίνι, έχεις πολλά στο κεφάλι σου, αλλά ξέχασες ότι σήμερα έχετε επέτειο. Ούτε ένα δωράκι, ούτε ένα λουλουδάκι. Πού πας? Είσαι φάουλ. Φάουλ, Τζίμι, φάουλ. Δεν το βλέπετε. Το ζεις. Ζήστο στην Nova. Εδώ θα δεις τις πιο δυνατές αναμετρήσεις. Μην χάσεις το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 11 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μην ξεχνάς, μόνο με Nova Go απολαμβάνεις τον αγώνα όπου κι αν είσαι. Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi ή ενσύρματη. Πληροφορίες στο βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Χρειάζομαι επιτέλους σταθερότητα. Ακούς? Σταθερότητα. Σταθερότητα στη σχέση σου. Με την Energy έχεις σταθερή χρέωση 1 κιλοβατόρα. Και με την προσφορά 5x5 έχεις 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 μήνες. Τηλεφώνησε στο 18101 και δες πως στην Energy δεν μιλάμε, δεσμευόμαστε. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Με το κύρος και την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Όροι, προϋποθέσεις και διάρκεια προσφοράς στο energyprovider.com. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Βρείτε τα προγράμματα Energy και στα καταστήματα ACS. Αξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Γυναίκα. Κανείς δεν την καταλαβαίνει και κανείς δεν μπορεί μακριά της. Στα καταστήματα Φορών τη φροντίζουμε καθημερινά και το αποδεικνύουμε με σούπερ διαγωνισμό για τη γιορτή της γυναίκας 8 Μαρτίου. Δύο τυχερές θα κερδίσουν από μια θεραπεία δερμοανάπλασης στο κέντρο αισθητικής νύχι-νύχι. Πώς? Απλά κάντε like στη σελίδα Φορών Stores και comment κάτω από τον διαγωνισμό τι αγαπάς περισσότερο στα καταστήματα Φορών. Σε εμάς κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford Στάθη Σίγμα Κενή. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και εμένα. Τώρα μας προσέχουν ακόμη περισσότερο με μια σούπερ προσφορά από τη Ford Στάθης. Πλήρης τεχνικός και διαγνωστικός έλεγχος του Ford
σας για όλο το Φεβρουάριο δωρεάν. Διατηρήστε το Ford σας ασφαλές και σε άρεστη κατάσταση. Τους ξέρω και με ξέρουν. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 2394-0-256-05 ή στο fordstathis.gr. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Το Μετρόπολις 95,5 και η Οντεόν σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Death Wish την Τετάρτη 7 Μαρτίου στις 7.30 στο Οντεόν Μακεδονία πρώην Στερ. Του πήραν την οικογένεια. Τώρα θα τους πάρει τη ζωή. Death Wish. Honey. Ο Μπρους Γουίλις εκπληρώνει κάθε ευχή θανάτου σε μια οργισμένη περιπέτεια από το σκηνοθέτη των Hostel και Cabin Fever, Eli Roth. He has to do it for himself. Death Wish. The men who did it are out there. I'm gonna hunt them down. One by one. Διεκδικήστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές του Μετρόπολης 95,5. I will. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Λοιπόν, περιμένουμε. Λέγανε μέχρι τις 4 θα βγει η απόφαση. Άλιστα. Αν δεν βγει σήμερα η απόφαση. Και τι να κάνουμε, ρε κόκκινο, τώρα θα μας πιάσει άγχος πότε θα βγει η απόφαση να πούμε ό,τι. Οπότε να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά. Πάμε. Λοιπόν, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εδώ πέρα στο 95,5 των FM. Τηλεφωνείτε στο 18133. Αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας και τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, όπου η λύση θα γίνει η οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Επίσης, ο αδερφός Κωνσταντινίδη μπαίνει στο www.listoparto.gr, όπου υπάρχει ένα τεράστιο μπαζάρ ανταλλακτικών, όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και μην ξεχνάτε όλες οι μηχανές με 150 ευρώ. ΑΜΗ 2 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344 για τις 15 διπλές προσκλήσεις που έχω σήμερα για εσάς για την ταινία του Bruce Willis. ΑΜΗ 2 κενό, πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54344. ΑΜΗ 3 κενό, αρνή ονοματεπώνυμο στο 54344. Σε 5 λεπτά από τώρα θα ακούσει το όνομα του ένας τυχερός. Αν τηλεφωνεί στα 390, θα πάρει και το αρνί για το φετινό πασχαλιάτικο τραπέζι διαχειρός Μετρόπολης 95,5. Πριν πάμε στις γραμμές, να πω ότι κοντά μας είναι η Σκόντα Εσχιάδης Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου οι φίλοι επαγγελματίες οδηγείτε ταξί, μπορείτε να κάνετε το σέρβις του αυτοκινήτου με κινητήρα φυσικού αερίου μέχρι και 30 του Μάρτη, μόνο με 70 ευρώ τελική τιμή, με γνήσια ανταλλακτικά, με επώνυμα λάδια. Μπορώ να πω το χορηγό. Θα πνιγείς, πες τον άνθρωπο. Με τις ανάσεις που θέλω εγώ. Τι ανάσεις, για. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό. Μα πάρ' το θέμα. Τι όφελος έχεις. Όφελος. Τι όφελος έχεις, να το διακόπτεις στο χορηγό πάρα. Μα σε βλέπω και πιάνει την ψυχή μου. Εάν πιάνει την ψυχή σου, κάνει μια προσευχή να μην πάθει κάτι. Θα προσευχηθώ. Με το σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά, με επώνυμα λάδια και με την εργασία και το ΦΠΑ τελική τιμή 70 ευρώ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λίγο μετά το Αλφακτέο ή τηλεφωνώντας στο 23 15 96 676. Υπενθυμίζω ότι στα 70 ευρώ παίρνετε και κουπόνι για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με 10 ευρώ φυσικό αέριο. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπ. Μάλιστα. Γιάννης Φαουξής από Τούμπα. Γεια σου, φίλε. Σε παρακαλώ, προσευχή σου λίγο για τον Γρηγόρη, να μην πάθει κάτι φωνή του και χάσουμε τα καλά τα σαρδάμ να πούμε. Μετά ποιον θα κοροϊδεύει εσύ. Α, έτσι, ε. Έτσι, με αυτά γελάμε εμείς, όλη μέρα, κάθε μέρα. Αυτό τι έγινε, να αρχίσουμε να αυτοκτονούμε, ναι, από το Λευκό Πύργο, να αρχίσουμε να πέφτουμε υπό αυξίδες, γιατί κάτι έλεγες. Κοίταξε, ή Λευκό Πύργο, ή Μέγαρο Μουσικής, ή Θερμαϊκό κατευθείαν. Ναι. Διάλεξε το πιο ανώδυνο θάνατο.
Τελείωσαν δηλαδή τα πράγματα. Τελείωσαν τα πράγματα. Όχι, δεν τελειώνουν τα πράγματα αν δεν τελειώσει το έργο. Αλλά. Να δούμε τι θα βγει. Τι θα αλλά αυτό το πρωτάθλημα με ΣΥΡΙΖΑ, με ΕΠΟ, με ομάδα, με. Αν το χάσει με Ολυμπιακό τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Δεν είσαι χωριατήλαυρο μας. Δεν νομίζω ότι. Χωριατήλαυρο μας. Ο Πανιώνης τα πόδια τα άνοιξε χθες. Όχι. Θεωρείς πως όχι, έτσι. Η Τρίπολη πάντα σίγουρα δεν τα άνοιξε. Γιατί δεν μου λες. Ένα ποσοστό. Γιατί να τα άνοιξε τα πόδια, δηλαδή, για πες μου. Ξέρω εγώ, εντάξει, αν κάτι συναλλαγές μεταξύ του με Μασούτ, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη, και με τον Μπάουκ τα άνοιξε τα πόδια και ο Μπάουκ μια διαστημική ομάδα προχτές και με την Τρίπολη ήταν χάλια μαύρα. Για πες μου. Όχι, με τον Πάκο όχι. Γιατί όχι, γιατί με τέτοια ευκολία. Εγώ ρωτάω. Εσύ κάνεις τον πονηρό και γελάς και βγαίνεις προκλητικά. Εσύ στεναχωρέθηκες που η ομάδα σου δεν κέρδισε. Που έχασε. Καθόλου. Καθόλου. Τι ομάδα είσαι, Πάουξης. Πάουξης και δεν στεναχωρέθηκες. Όχι, καθόλου. Είσαι ανώμαλος, ρε φίλε. Ξέρεις που θα χαρεί τώρα αυτός. Είσαι ανώμαλος. Αυτός θα χαρεί. Δηλαδή η ομάδα του ήταν έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα, κάνει μια ήττα που πιθανόν το τσεκίζει και λέει δεν σε αναγορέθηκα. Οκ, ρε φίλε. Να σε καλά. Και το επόμενο σύνθημα των Πάουξ ήταν. Πάουξ δεν έγινα για τους τίτλους να πούμε. Πάμε, κόσμο, ναι. Παρακαλώ. Πάουξ δεν έγινα για τους τίτλους, για τις εκδρομές έγινα να πούμε. Λέγε, φίλε. Παιδιά, σειρά μου είναι. Ναι, σειρά σας. Λοιπόν, καταρχήν για το, που είπε Κωστή για το θέμα τη αποφάσεω να πει σήμερα για αύριο. Μεγάλη σημασία. Αν βγει αύριο, πάω να πει. Πάει σε κύριε Κάζη. Αν βγει η απόφαση αύριο, ο Πάοκ θα παίξει με κόσμο. Αν βγει σήμερα, θα παίξει με κόσμο. Αλλά εγώ ήθελα να σα πω τη γνώμη μου σχετικά, ίσω διευκρινίσω κάτι σχετικά με τι ενώσει, την ΚΕΔ και τη Διευθυνσία. Μάλιστα. Λοιπόν, οι ενώσει είναι αυτέ οι οποίε καθορίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Μάλιστα. Και σε αυτό το θέμα έχει πλειοψηφία, ας πούμε, η ανανεωτική κίνηση. Ωραία. Τώρα, ο κανόνας είναι από την ΕΠΟ να ορίζεται η ΚΕΒ, δηλαδή η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό ακριβώς. Για φέτος όμως ειδικά, η UEFA, λόγω των γνωστών συνδικών κτλ., καθόρισε αυτή την ΚΕΒ για αυτό το χρόνο. Και έβαλε τον Περέιρα, τον Τριτσόνη και τον άλλον από την Κρήτη, τον Οφθαλμίδρο. Εσείς αυτό το φαλακρό αγόρι τότε τι το φέρατε εκεί. Πρόσεξε. Για ποιο φαλακρό αγόρι λες. Για τον γραμμένο. Πρόσεξε να σου πω. Αυτό όμως που έγινε, ναι. Έγινε για φέτος μόνο. Ναι. Η θητεία της ΕΠΟ είναι τετραετής ή πενταετής, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά είναι τουλάχιστον 4 χρόνια. Επομένως του χρόνου την ΓΕΛ θα την ορίζει η ΕΠΟ. Και τώρα πώς μπορεί να επηρεάσει η ΕΠΟ, ας πούμε, την παρούσα ΚΕΒ και τι έχει διοριστεί από την UEFA. Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή ο Σιδηρόπουλος, που είναι του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είναι, ο ΠΑΟΚ τον γλύφει το Σιδηρόπουλο. Παίζει την ΑΕΚ 70-30 και χθες δεν δίνει πέναλτι στον ΠΑΟΚ στο Βαρέλα. Ο Σιδηρόπουλος. Και ακυρώνει τον γκολ. Το οποίο είναι, δεν είναι, εγώ λέω offside είναι. Offside είναι. Κοίταξε, στον γκολ το πήρε πάνω του αυτός ο Λάιτσμαν, ο επόπτης. Ναι. Αλλά να συμπληρώσω γι' αυτό. Η ισχύ τώρα της ΕΠΟ είναι ότι αυτοί οι διαιτητές ξέρουν του χρόνου την κέντρα της ΕΠΟ. Ας του χρόνου, μπορεί να πεθάνουμε σαν τον πέντρο της γιατί... να μην ξυπνήσουμε. Ας του χρόνου. Φέτος, έλεγα. Φέτος είναι, την ορίζει η UEFA και φέτος, αυτό το ξέρουμε. Τώρα. Να σου πω για κάτι άλλο. Ναι. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ζητήσει από ένα ειδικό πραγματογνώμονα, ναι, να συγκρίνει το κείμενο που έγραψε από πλευράς γραμματικών γνώσεων, εννοώ, έτσι. Ναι, ναι. Το κείμενο που έγραψε ο Αρετόπουλος όταν ήταν μέσα και τις 3-4 ώρες. Και ας πάει στο ζαμπούνι. Κύριε Κάζη. Και το κείμενο το οποίο Κάζη, έγραψε, ναι, συνεχεία. Κύριε Κάζη, επειδή καθυστερούμε να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είστε ένας άνθρωπος. Μία, ας το κλείψουμε. Ο οποίος κατέχει και θέσα και κατέχει και έδρα στο πανεπιστήμιο. Πιστεύετε ότι υπάρχει η ευθυξία στην Ελλάδα να βάλουν κάτω και να δούνε αν είναι τα ίδια πράγματα από τον ίδιο άνθρωπο? Ούτε για αστείο. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Αυτό είναι, θα το ζητήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι... Θα πάει, ας πούμε, σε έναν ειδικό φιλόλογο, έτσι, στον Παμπινιό του Παρμπινιό. Αυτά είναι πολύ βαθιά γράμματα για αυτούς. Να είστε καλά, κύριε Κάζη. Ναι, είναι όμως θέματα νομικής, έτσι. Δεν είναι νομικά θέματα. Δεν αυτό που υποστηρίξει και αν φανεί αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο να φανεί αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ, αλλά εγώ δεν μπορώ να υπογράψω σαν. Κύριε Κάζη, κάτι τελευταίο. Η μυθοπλασία διορθώνεται. Η μυθοπλασία. Ναι.
Άμα είναι κανένας μυθοπλάσης, όχι, δεν διορθώνεται. Δεν διορθώνεται. Θα εξακολουθεί. Δεν υπάρχει φάρμακο δηλαδή. Για σένα όχι. Γεια σας κύριε Κάζη. Γεια σας κύριε Κάζη. Λοιπόν, έχει 30 λεπτά μπροστά του ο κύριος Αποστολόπουλος Γιώργος. Αποστολόπουλος. Ναι, ναι. Να τηλεφωνεί στο 2310 και τα 390 για το αρνί. Για να πάρει το αρνί ο Αποστολόπουλος. Βεβαίως. Ναι. Αποστολόπουλος. Ναι. Έτσι μάθαμε από παιδί. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα από το Αστρόναδρο Μόναχο. Ναι, να σε ακούσουμε λίγο φόρα. Ναι, ένα περιστατικό θέλω να σας πω για χθες, για τους αγώνες. Ήμασταν, βλέπαμε τον Μπάουξ σε ένα καφενείο εδώ στη γειτονιά. Χάσαμε και περιμένουμε να δούμε την ΑΕΚ. Και ήταν και αεξίδες, ήταν και γάβροι, είναι πολυεθνικό εκεί το καφενείο. Και με το που λέγει η ΑΕΚ, σηκώνεται ένας γάβρος, ένας Ολυμπιακός με φανέλα Ολυμπιακού και ένας της ΑΕΚ και αρχίζουν και φυγίζονται στο στόμα. Ναι. Τι πάει να πει αυτό τώρα. Πάει να πει ότι είσαι μια προχωρημένη χώρα. Εμείς έχουμε τον Μπουτάρι όμως, δήμαρχο, τι γίνεται εδώ. Αυτό θέλω να πω. Σ' άρεσε φίλε. Το βράδυ φτιάχτηκε το οποίο ήταν κοιμηθεί. Σ' άρεσε. Σ' άρεσε. Το φιλί ήταν. Σ' άρεσε καλέ. Πιο πολλά. Πιο πολλά. Το φιλί μεταξύ των δύο αντρών σου άρεσε. Φτιάχτηκε, αφού δεν φιλούσαν εμένα δεν με καίγεται και όλος καρφί. Ήθελε το φιλί σου και εσένα. Λοιπόν, μάλιστα. Όχι βέβαια. Το πρωτάθλημα θα έρθει στην Τούμπα πάντως, να ξέρετε. Ναι. Περιμένουμε την απόφαση σήμερα και βλέπουμε. Εσύ τι πιστεύεις θα είναι η απόφαση. Μόνο ΠΑΟΚ. Γεια σας. Η απόφαση τι περιμένεις όταν. Τι να περιμένει ρε κόκκινε. Ως δίδε γλωσσόφυλλα μεταξύ αντρών και φτιάχτηκε τώρα. Τι το ρωτάς τώρα τον ΠΑΟΚ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πρέπει να τον επηρεάσω. Πρέ. Άντε ρε πας στον κόκκινε. Ο Αποστολόπουλος. Ναι. Ναι. Ναι καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξαφιώτησα εξής εδώ, τι κάνετε. Καλώς τον. Καλώς σας βρήκα. Δυο λογάκια να πω λίγο. Να πεις δυο λογάκια. Ωραία, τι γίνεται εκεί με τον ΠΑΟΚ. Καζατζίδι. Όλα καλά. Καζατζίδι έχουμε. Καζατζίδι, ε. Ναι. Νομίζω ότι θα πιάσετε κότσο εσείς στο Μελισανίδι, ε. Έτσι νομίζαμε, ναι. Έτσι, ε. Ναι. Πάλιγα, έτσι. Ναι. Δύο κουβέντες θέλω να πω. Εμείς τώρα σαν ΑΕΚ, με 6 αγώνες, έχουμε ένα ντέρμπι και ένα δύσκολο μάτς. Το ντέρμπι φυσικά είναι με τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν υπάρχει ομάδα ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα σαν τη Λάρισα, σαν τον Άρη, έτσι δεν είναι. Έτσι λες εσύ. Έτσι είναι, αλλά το ντέρμπι είναι με τον Παναθηναϊκό. Ρε Σιραπτόπουλε, τώρα δεν νομίζω να θεωρείς ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί εξοχικό εμείς το έχουμε, θα έρθουμε να κερδίσουμε φυσικά με τον ΠΑΟΚ. Και όσον αφορά τώρα να πω για τον ΠΑΟΚ δύο λόγια, ο ΠΑΟΚ πρέπει να εκείνα με τον Άρη, γιατί ο Λυπηρίδης έχει και παραπάνω τίτλους νομίζω, έτσι. Ποιος Λυπηρίδης. Ο Λυπηρίδης. Ναι, πιο πολλούς τίτλους έχει από τον ΠΑΟΚ, ρε. Αυτό το. Σαν τι το λέει, δηλαδή. Πώς το συγκρίνεις αυτό, τι είναι αυτό. Ότι πρώτη ομάδα στη Θεσσαλονίκη θεωρεί το Άρη. Δεν νομίζω να κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Σε τι είναι πρώτο. Σε τίτλους, ρε. Σε τρία πρωταθλήματα έχει. Πρώτη ομάδα στη Θεσσαλονίκη είναι ο Ηρακλής, φίλε μου. Ναι. Δεν μπορεί, έτσι. Σαν σωματείο. Σαν σωματείο. Βέβαια. Άμα βγει τίτλο όμως ο Άρη. Άμα βγει στον δρόμο και πει είμαι Ηρακλής, αν δεν είσαι στο πανεπιστήμιο. Δεν το πάμε έτσι. Φύγε, φίλε, φύγε. Επόμενη γραμμή. Φύγε. Έλα. Ναι. 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 Ψυχολόγος του Κιμούλη, τι κάνετε. Ο ψυχολόγος του Κιμούλη. Του Κιμούλη, σα έχω ξαναπάρει και τον Φώτη με τον Νίκο. Εγώ είμαι από αυτού που δεν κάνω τώρα τον έξυπνο. Θέλω να κάνω μια κριτική στο Λουτσέσκου. Ναι. Γιατί ήμουν από αυτού που είμαι εναντίον του, σαν προπονητή. Και βρήκε τώρα την ευκαιρία να τον κατατροπώσει. Και όχι, γι' αυτό το είπα πριν αυτό ο Κώστα, γιατί ήθελα λίγο ποδοσφαιρικά να δούμε τι κάνει ο Λουτσέσκου. Το πώς παίζει, γιατί εσύ κάνεις μια ανάλυση ποδοσφαιρική. Λοιπόν, τι κάνει ο ΠΑΟΚ, θέλει να έχει μια κατοχή, έτσι δεν είναι. Θέλει να σφίξει την άμυνα, μην τρώει γκολ και ατομικές προσπάθειες δύο παιχτών. Μάτος, Βιερίνια ή αν πάρει ο Πρίγιοβιτς την μπάλα. Ο Πρίγιοβιτς για την πάρει την μπάλα πρέπει να τη φτάσουν εκεί. Πες μου λίγο Κώστα, επειδή τα ξέρεις και ξέρω κι εγώ πάνω στο ΠΑΟΚ, με ποιο παιχνίδι γύρισε ο ΠΑΟΚ που έμεινε πίσω στο σκόρ. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι. Πανιόνιο ισοφάρισε στο 90 τόσο. Και χθες με την Τρίπολη. Ρε παιδιά, και όσο για τους παίκτες του κέντρου, γιατί έχω παίξει μπάλα και να σε πω κάτι σχετικό, ένα παράδειγμα να το καταλάβεις εσύ. Είχα για ένα χρόνο είμαι τυχερός, είχα έναν προπονητή που τον ήξερε πολύ καλά, έχει συγχωρεθεί, το Στράτζαλι. Ναι. Ο οποίος όταν έπαιρνα την μπάλα και στις 10 φορές, στις 2-3 προσπαθούσα να τη γυρίσω πίσω ή πλάι μου, με έβαζε τις φωνές και με κυνηγούσε. Ο Σάκοφ και ο Μαουρίσιος από τις 10, τις 7 οι παλιές πάνε τα πίσω. Χαρακτηριστικά τους που, τα χαρακτηριστικά τους είναι τέτοια. Δεν έχετε ένα χαφ. Αυτό είναι. Αυτό το έχουμε πει εδώ και καιρό. Ναι. Πού πάμε με αυτούς.
Μπορείς να μου πεις. Ή θα πρέπει, ή θα πρέπει να παίζει ο Μπίσες Βαρεκή, ή θα πρέπει τον Μπέλκα να του πεις γύρω να πεις ο Πέλκας. Δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο Πέλκας είναι δολοφόνος στα πρώτα μέτρα, είναι πολύ καλός μπουκαδόρος στους καινούς χώρους, καλός εκτελεστής. Δεν είναι για να περάσει μπάλα από τα πόδια του, να τη βάλει απ' έξω μέσα κτλ. Βελτιώθηκε βέβαια. Βελτιώθηκε βέβαια στο ένας μέναν, αλλά στοιχεία δεκαριού δεν έχει. Ποιο στοιχεία φόρο έχει ο Πέλκας. Οπότε άλλο χαφ πρέπει να την κάνει τη δουλειά εκεί. Καλημέρα. Και ούτε το 6 σου το κάνει, ούτε το 8 σου το κάνει. Καλημέρα. Γι' αυτό οι μπακ ανεβαίνουν ψηλά και γίνονται δεκάρια. Γι' αυτό ένα Παντελίδη που έχει τρει γρήγορου και ένα τέταρτο το μανιά σου βγάζει κόντρε με τι βαθιέ τι μπαλιέ. Γι' αυτό έφαγε τα γκολ. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώ τώρα. Γεια σου, Κόκκινη Κερατόπουλη. Είμαι ο Μημάκο από Άνω Κόμι από Κουζάνη. Ο Εκτζή. Ο Εκτζή από Κουζάνη, αχ, τι θέλει, Κουζάνη. Τι άλλο θέλει ο Σαββίδη δηλαδή να πάρει. Το πέναλτι το έφαγε στον Μπρέγιοβιτ. Ναι. Δεν τον ακούμπησε, έπεισε. Έπεισε. Τι, τι άλλο θέλει. Τι να θέλει. Πάρει με το Astra Airlines που έχει τη Σάκια την εταιρεία που πα με 80 ευρώ στην Αθήνα να το βάλει μέσα τρόπο να το πάρει. Δεν το παίρνει. Airlines. Είναι ανίκανη η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Με κουρτάρευα και ζαγουράκιδε. Και λούμπο. Τελευταίοι ρητητέ, πού πα. Λούμπο, αγόρι μου, Κωνσταντίνο. Πού πα με του λούμπο, ρε αγόρι μου. Κωνσταντίνο, ρε αγόρι. Αχ, Κωνσταντίνο. Βγαίνει για κάτω μέλο και το λε, σκέτεξε μέλο. Θέλω το πρωτάθλημα, τελείωσε. Και άστο Σαββίδη τώρα να κλαίει. Και τον άλλο, τον μπαμπά που λε κι εσύ. Τι να κάνουμε, δεν το λέει. Με τον μπαμπά που ξέρει να κάνει μόνο στο Instagram τέτοιο. Δεν το λέει τώρα. Κιόλας, δεν ασχολούμαι κιόλα. Τα γραμματέτσια. Με τον μπαμπά και τη μαμά. Α πούμε να βρουν τη γιαγιά, άντε γεια. Αϊ, βγάλε γλώσσα, Κωνσταντίνα, σαν τέτοια. Ορίστε, Κωνσταντίνα. Αγούτα. Αλέξανδρο από εγώ. Αγούτα. Ναι, λοιπόν, θέλω να πω το εκάκι λίγο. Ναι. Το Σούρδο. Σούρδο. Επειδή είναι Σούρδο ο κύριο. Εσύ από πού είσαι. Από τον άλλον, αξιωμένο καταγωγή από την Κόγια, είμαστε ένα αλλοδικό. Ναι. Και άμα θέλει, είναι επώνυμο. Γιοργαλή λέγομαι. Ο Γιοργαλή. Ο Γκάλη. Ναι, είναι ο Γκάλη. Γιοργαλή Γκάλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω τον κύριο Σούρδο από εκεί και σε όλο το ΠΟΚ. Ότι τον έκανε πλάκα ο Άρντα. Τον έκανε πλάκα ο Άρντα. Θέλω να βγει και να μου το πει. Ναι ή όχι. Πρώτον και κύριον τον έκανε πλάκα ο Άρντα. Δεύτερον, ο Δανικός, ο Γκάτζε ήταν καλύτερος παίκτης την προηγούμενη εβδομάδα. Τον βγάλε τον άμα καλύτερο παίκτη. Τι να κάνουμε, ο Τόνσο βρήκε. Ο Τόνσο βρήκε χώρο του. Ο Μητσακίδης τον έκανε πλάκα. Ναι. Ο Τζανδάρης τον έκανε πλάκα μέσω Ολυμπιακό. Μέσω τον Ολυμπιακό, τον Καρασκάκη που το έπαιξε 1-3 σκορ και. Και το έχασα επειδή ήρθε ένα δύο με τον Άγγελο. Ναι. Θέλω να πω σε όλο το ΠΟΚ. Ναι. Το ΠΟΚ θέλω να πω ότι πάω να το πάρει. Γιατί χάθηκε μια μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος. Γεια σου Αλέξανδρε. Γεια σου Αλέξανδρε. Κοίτα, Γρηγόρη, πάρεις, καλησπέρα, μετά τις 4 ένα λεπτό. Μετά τις 4 να πάρεις τα χαπάκια, όχι το βράδυ. Σήμερα τα πάρεις πιο μπροστά τα χαπάκια. Καλή καζούρα του ΡΑΠ, ωστόσο τώρα δείχνει ήθος απέναντί του που δεν του πετάς τα μούτρα ότι έλεγε εδώ και μήνες. Η ΕΠΟ του ΠΑΟΚ, οι διαιτητές του ΠΑΟΚ, το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Τι να σας κάνω. Κολοτούμπα. Βρε χωριά. Αν βγει θετική απόφαση και δεν πάρει μείον ο ΠΑΟΚ, θα μας πει σας τα έλεγα εγώ. Φαλακρή μπαλαρίνα. Στον επόμενο, ναι. Φαλακρή μπαλαρίνα. Ναι. Γιατί δεν είναι τα γράφει. Φαλακρή μπαλαρίνα. Ναι. Ναι, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Πέτρος από Ξάνθη. Γεια σου, Πέτρο. ΠΑΟΚ. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι, Πέτρο. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ, ειδικά από σένα, αυτό που λέει. Είναι ποιο. Είναι το πώς ανέχισε αυτό το θράσος των αεξίδων. Το θράσος. Αυτά που σε παίρνουν και σου λένε, δηλαδή είναι το άκρο ναότον του θράσου. Φιλαράκι, άμα σε πάρει το πρωτάθλημα. Αν έπαιρνα εγώ στον Τζουκαλά και έλεγα τέτοια πράγματα, με το που θα έλεγα πάω και θα έλεγε άντε για. Ναι, αλλά ο Τζουκαλάς είναι ο παδός. Εσύ έχεις ένα επίπεδο. Περίμενε να σου προσβάλλει με αυτό που είπες. Κοίταξε, άμα σε συγκρίνω με τον Τζουκαλά, θα ρίξω το επίπεδο τη δημοσιογραφία. Δεν θα ρίξει κανένα. Ο Τζουκαλάς, κύριε μου. Ο Τσουκαλάς αμείβεται από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το ξέρω ρε συγγνώμη, ένα. Εμείς δεν παίρνουμε λεφτά από καμία ΠΑΕ, οπότε μπορεί να βγει οποιοςδήποτε. Τέλειος, πάμε. Δηλαδή το θράσος των αεξίδων δεν έχει όριο. Όχι, είναι λογικό. Ο ΠΑΟΚ παίζει το πλέον ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δεν μπόρεσε χθες να το παίξει για τον άλλο τα λόγο. Το είδα χθες, δεν μπόρεσε. Έτσι, γιατί έκανε λάθη και ο Λουτσέσκου. Ποια ήταν τα λάθη. Να σου πω. Ναι. Ποια είναι τα λάθη. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο έχω βγάλει ήδη έξω τον Μαουρίτσιο. Ναι. Έχει κάνει 101 λάθος. Ποιο θα βάλεις. Σωστό είναι αυτό που λέει. Ναι. Καλύτερα να βάλει τον Κάνιας που δεν τον πάμε τίποτα. Έξω ο Γαμονής. Τρέχει όμως. Πάμε παρακάτω. Ναι, τρέχει. Ναι. Τρέχει, αλλά είπε κάτι προηγουμένως ο Γρηγόρης που δεν το λένε πολλοί παοξίδες. Ότι. Ότι ο Μαουρίτσιο το μόνο πράγμα που ξέρει είναι να γυρνάει την μπάλα προς τα πίσω. Στις 100 πάσεις 99 είναι προς τα πίσω και μία προς τα μπρος. Κοίταξε να δεις.
Και αμείβεται, Γρηγόρη, αμυδρός από ό,τι έμαθα τον Πάο. Ο Μαουρίτσιο παίρνει πιο πολλά λεφτά από όλους. Ο Μαουρίτσιο είναι 8. Αυτό λέω. Άλλο αυτό. Αυτό είναι μαγιά του Παναζέρ. Τι σημασία έχει ρε κόκκινε τι είναι. Είναι 8. Ακόμα χειρότερα. Ο άνθρωπος χωρίς πίεση γυρνάει την μπάλα πίσω και την πετάει πλάγια. Εντάξει. Ραφτ, εχθές ήταν και άμυρος ο καημένος. Στις δύο φάσεις που φάγαμε το δεύτερο και τρίτο γκολ ήταν μέσα και στο offside το γκολ του Βαρέλα. Χώθηκε εκεί σαν τη Ζουζού Βέρζιρ, τις γκρέμισε όλες τις φάσεις. Και λέει ο Βασιλάκης, ήταν offside, λέει, τι να κάνουμε αφού διεκδίκησε την μπάλα στον αέρα και δεν ακούμπησε την τρίχα του κεφαλιού του. Δεν έχει σημασία αν την ακούμπησε. Ωραία, το ξέρω, το ξέρω τον κανονισμό. Ο κανονισμός λέει άμα συμμετέχει στη βάση. Από τη στιγμή που κινηθεί προς την μπάλα. Αλλά όπως είπες όμως, άμα έχω εγώ την ΕΠΟ μαζί μου δεν το, και το Σιδηρόπουλο. Φίλε, ποιος θα μιλήσει άμα το μετρήσει. Το γκολ μετράει. Ποιος θα μιλήσει με άμα το Σιδηρόπουλο. Ναι. Η ΑΕΚ πήρε 70-30 και ο ΠΑΟΚ δεν πήρε. Ναι. Μα που σημαίνει. Που σημαίνει. Που σημαίνει. Η ομάδα μετά το 55 ναι. Και παρακαλούσαν και σφύριζαν και διαμαρτύρονταν. Αγανάκτησε ο γιος μου που είναι μπέμπης. Αγανάκτησε και φωνάζουν αυτοί. Σε κάθε φάση φωνάζουν. Φίλε να προλάβω. Εδώ έτσι είναι. Ευχαριστώ. Ραπτόπουλο, πότε θα ξεφουσκώσει η ΑΕΚ. Πότε θα τραυματιστεί ο Λάζαρος. Ο Μπακασέτας δεν κάνει. Τώρα που είναι στο συν 5 από τον ΠΑΟΚ, τι έχει να πει. Κάτι. 6 αγωνιστικές για το τέλος και η ΑΕΚ στο συν 5. Πότε θα ξεφουσκώσει. Όταν θα πάρουμε και τυπικά το πρωτάθλημα και μετά ο Μπούζος και ο Κουλιανός θα κλαίνε με Καζατζίδη και θα λένε πάμε για κύπελο. Ο Μπούζος. Ο Μπούζος. Ο Μπούζος ήταν μπαρ. Το Μπούζος ήταν μπαρ και είδα του Σάκη του Σωτηράκη. Τι με νοιάζει εμένα. Αλλά και εκεί θα έρθει η ΦΑΠΑ από την ΕΚΑΡΑ που φέτος πάει για ντάμπλ. Ναι. Ο παδός είναι. Γράφει την γνώμη του. Πάνε στον κόσμο. Τελευταίος. Τελευταίος για το ημίωρο, ναι. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, φίλε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Ωραία. Κώστα, θα ήθελα να πω ότι η τιμωρία του ΠΑΟΚ είναι δεδομένη, έτσι, να τα λέμε αυτά. Έτσι φαίνεται. Γιατί, εντάξει. Ο κόκκινος είναι. Αν έπεσε εντάξει. Χαρτί, αν έπεσε, ξέρω εγώ. Εγώ λέω, φίλε, δεν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ο κόκκινος ξέρει καλύτερα από το θέμα. Δεν τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένη η τιμωρία του. Όπως ήταν δεδομένη, είναι δεδομένη και του Ολυμπιακού, άσχετα αν έχει. Σωστό κι αυτό. Έτσι. Όπως ήταν και δεδομένη η τιμωρία του πέρσι, που, η οποία ίσχυσε του Παναθηναϊκού, έτσι. Έτσι. Για τον ίδιο λόγο, επομένως. Για μένα η καλύτερη ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν το συζητάω, αλλά έχασε μια χρονιά έτσι γιατί για έναν οπαδό, γιατί δεν ξέρω τι. Αυτό. Ξέρεις, θα γράψει ιστορία. Η ιστορία θα γράψει ότι έχασε από το φύλαθλο το πρωτάθλημα και θα είναι πολύ σκληρό. Βρωμόχαρτο. Κοίταξε, ό,τι σπήρεις παίρνεις, Κώστα, έτσι είναι αυτά. Να σε καλά. Έγινε. Να σε γεια καλά. Σας, παιδιά, γεια σας. Υπενθυμίζω ότι έχει κερδίσει ο κύριος Γιώργος Αποστολίδης, ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί μας. Αποστολόπουλος λέγεται. Αποστολόπουλος, καλά έκανε. Άστο ρε, Σαρδάμ και στον νικητή έκανε. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Είναι λάθος ή Σαρδάμ. Τι λάθος ή Σαρδάμ. Είναι λάθος. Ξέρω εγώ τι στο διάλογο είναι. Δηλαδή, Αποστολίδης θα έπαιρνε τηλέφωνο και ο Αποστολόπουλος αρχόταν. Κάνει και εσύ κάτι. Ευχαριστώ που με διόρθωσε. Σε ευχαριστώ. Ευχαρίστησέ με. Διάλειμμα. Πλάκα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με καπασίρμα, έτσι. Μα πώς τα πετυχαίνεις έτσι όλα τα σαρακοστιανά? Πραγματικά πρέπει να μου δώσεις συνταγές. Μία είναι η συνταγή. Πάρε χαρτί και γράφε. Πρώτα πετάγεσαι στο σκλαβενίτι. Ύστερα πηγαίνεις στα έτοιμα φαγητά. Διαλέγεις ό,τι πιάτο θέλεις, γυρίζεις, το αναθερμαίνεις στο φούρνο ή στο φούρνο μικροκυμάτων και απολαμβάνεις τέλεια σπιτικά σαρακοστιανά όπου και όποτε θέλεις. Εύκολη συνταγή. Επιλέξτε γεμιστά με ρύζι, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, κρυθαρότο με γαρίδες, σουπιές με σπανάκι, γίγαντες, ριζότα λαχανικών,
και δεκάδες άλλα πιάτα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους του Σκλαβενίτη. Ποιότητα, ποικιλία και όλα τα παραδοσιακά νηστίσιμα τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Σκλαβενίτης, τόσο φθηνά όσο πουθενά. Αγαπητέ Νίκο, σε είδα με μεγάλη μου χαρά να συγκινήσει που ο μικρούλης σου για πρώτη φορά στάθηκε στα πόδια του και περπάτησε. Αλλά είναι βήματα! Βήματα, ανθρωπέ μου, δεν το καταλαβαίνεις, είναι βήματα! Βήματα! Το ζεις. Ζεις το στην Nova. Εδώ θα δεις τεϊκές αναμετρήσεις. Μη χάσεις το ντέρμπι. Real Madrid της Παναθηναϊκός Superfoods στις 8 Μαρτίου αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Και μην ξεχνάς, μόνο με Nova Go απολαμβάνεις τον αγώνα όπου κι αν είσαι. Nova. Ζεις καλύτερα. Το θέαμα εξαρτάται από τη συνδρομή Nova. Απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, Wi-Fi. Prince Oliver. Vinyl Sale. Έως 70%. Experience the Prince Oliver Trend. Στη Θεσσαλονίκη. Προξενού Κορομιλιά 48. Και στο www.princeoliver.com. Must have. Prince Oliver. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο ηθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Τελικά, μόνο η μάνα που σε γέννησε σε καταλαβαίνει, Δημητράκη. Άλλο σέρβις. Και πρόσεξε, μόνο με 39 ευρώ. Τόσα δίνεις τη μανούλα σου για να σε φροντίζει. Τόσα έδωσα στη Μιτσουμπίση για να φροντίσει το Μιτσουμπίση μου. Έκανα σέρβις μόνο με 39 ευρώ. Σέρβις Μιτσουμπίση από τον ειδικό μόνο με 39 ευρώ. Εγγυημένα, γνήσια ανταλλακτικά και με δωρεάν έλεγχο σε όλα τα συστήματα ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Μάνα στο σέρβις η Μιτσουμπίση. Κάνω 1, 2, 3 και παίρνω. 1, 2, 3. 5, 5, 10. Μια σπουδαία λαϊκή φωνή και μια σπουδαία λαϊκή ορχήστρα σε ένα αφιέρωμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Τα λαϊκά του Μίκη. Ο Μανώλης Λιδάκης και η λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα για μια μεγάλη μουσική παράσταση με τα πιο αγαπημένα λαϊκά του κορυφαίου συνθέτη. Τα λαϊκά του Μίκη. Ένα αξέχαστο μουσικό ταξίδι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Μαρτίου και μόνο για 6 εμφανίσεις. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Κάθε Πάσχα γλυνάρα συμβιάλη προσμονή. Το αρνί του περιμένει με μεγάλη υπομονή. Το Μετρόπολης το φέρνει προς την πόρτα του σπιτιού. Στο χαρίζει, στο γυρίζει, είσαι ο πρώτος του χωριού. Και αυτό το Πάσχα τα αρνιά θα φορεθούν πολύ στο Μετρόπολης 95,5.
Οι κληρώσεις ξεκίνησαν. Καθημερινά 11 και 4, 3 και 4 και 6 και 4. 60 αρνιά, 60 νικητές. 60 αρνιά, 60 νικητές. Στείλε τώρα αλφαμητρία κενό τη λέξη αρνή, ονοματεπώνυμο, αποστολή 54344. Μπες στην κλήρωση και κέρδισε το προσωπικό σου αρνί. Και να θυμάσαι, μαζί τα φάγαμε! Μια προσφορά από τα κρέατα Χατζιαγόρου με τρία καταστήματα. Ευφροσύνης 24 και Εθνικής Αντιστάσεως 31. Εύοσμος, Βλάλη 35 στο Καπάνι. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για άλλα 22 λεπτά. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340. Αλφα μη 2 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54.344. Αλφα μη 3 κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54.344. Μαζί μας Σκόντα Εσκιάδης Μαλωδήμος, η οποία προσφέρει για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί το σέρβις στα αυτοκίνητα με κινητήρα φυσικού αερίου με 70 ευρώ μόνο. Με τα καλύτερα και επώνυμα λάδια, με γνήσια ανταλλακτικά, τελική τιμή 70 ευρώ με το ΦΠΑ και φυσικά με 10 ευρώ κουπόνι για να γεμίσετε το ρεζερβουάρ με 10 ευρώ φυσικό αέριο. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Λαφακτήριο ή τηλεφωνείτε στο 2310-596-676 για να κλείσει τα ραντεβού. Πάμε στον κόσμο. Άντε πάμε. Ναι. Πάμε. Έχουμε νικητή. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος Αποστολόπουλος είμαι. Από πού τηλεφωνείτε? Από Ρετζίκι. Από Ρετζίκι. Πόσα μηνύματα στείλατε? Για πρώτη φορά με το πρώτο μήνυμα. Με το πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, καλοφάγωτο. Σε ποια εκπομπή στείλατε μήνυμα, αν επιτρέπετε? Τώρα, πριν 5 λεπτά, 10 λεπτά. Α, στη δικιά μας εκπομπή στείλατε μήνυμα. Ναι. Ναι, ναι. Και αποδείχθηκε τυχαίρι. Αποστολόπουλε, από πού είσαι? Ναύπακτο. Ναύπακτο. Κατάλαβα ότι είσαι από κάτω. Από πού, ρε φίλε? Από το επίθετό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι Αποστολόπουλο. Πελοποννήσιος, Ναύπακτο. Πελοποννήσιος, μπράβο. Από εκεί πέρα κάτω. Ωραίος. Αλλά πάω ξύς. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε, ρε. Καλό φάγωτο που λέει και ο καλό πάσα να έχετε καλή δύναμη. Άντε, μαζί θα το φάμε, έλα. Να είσαι καλά. Βουλό είναι η εμπειρία. Ναι. Πάμε κόσμο. Έλα, φίλε. Πώς το λέω. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, γεια σου, παιδιά. Καλώς τον. Καλό μεσημέρι, τι λέει? Καλά, λέει εσύ. Ωραία, μια χαρά. Βάζελος από Κορδελιό. Κορδελιό. Ναι. Θέλω να πω κάτι, ρε, ράψε σένα να πούμε. Πώς γίνεται ένας πλούσιος Παναθηναϊκός να μην συγκινείται να βάλει λίγα χρήματα και αυτό τον έρμο τον Ζουνίδη? Να μην υπάρχει ένας φιλότιμος, ρε παιδιά. Φίλε, έκανες ποτέ πλούσιος? Να πει θα βάλω λίγα φράγκα. Ερώτηση. Όχι πολλά, δεν χρειάζεται να... Έκανες ποτέ πλούσιος? Ναι. Εγώ προσωπικά όχι, δεν έκανα ποτέ, δεν είχα την τύχη. Ρώτα τον κόκκινο που έχει κάνει. Ούτε θα κάνεις. Για ρώτα τον κόκκινο. Ούτε θα κάνει. Που δεν έχει κάνει αυτό. Δεν το λέω για να σε προσβάλλω, μην παρεξηγείς. Όχι, ναι, κατάλαβα, ρε παιδί μου, αλλά γιατί το λες? Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Oh. Γι' αυτό το λόγο τα κάνουν. Γιατί δεν κάνουν τίποτα με τα χρήματά τους. Κάνουν τα πάντα με τα λεφτά των άλλων. Ωραία, και, θα σου θέσω διαφορετικά. Και δεν χαρίζουν τίποτα. Δεν σου ωραία, συμφωνώ. Δεν σου ο Μελισανίδης, ναι. Ο Μελισανίδης, θα πάρουμε τον Τίγρη. Ναι. Δεν βάζει πολλά λεφτά στην ΑΕΚ, αυτό είναι κοινό σαν τίποτα δεν βάζει. Τίποτα, μπράβο. Ναι. Όμως βλέπεις ότι συντηρεί την ΑΕΚ σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ένας Παναθηναϊκός, ρε παιδιά, δεν υπάρχει να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Μελισανίδης όμως πήρε την ΑΕΚ με μηδέν χρέη από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Και σου λέει, εγώ θα την κάνω. Έβγαλε κέρδη στη ΓΑΜΑ Εθνική, έβγαλε κέρδη στη ΒΙΤΑ Εθνική. Θα την κάνω την ΑΕΚ κερδοφόρα εταιρεία από μόνη τη. Από την τσέπη του λεφτά. Για να την ξεχρεώσει, δεν έβαλε. Επειδή λοιπόν η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ και η Ξάνθη είναι Ξάνθη, κάνει το ίδιο που κάνει και ο Πανόπουλος. Απλά η ΑΕΚ έχει άλλη δυναμική, άλλο μπάτζετ, άλλη εικόνα και χτυπάει πρωτάθλημα. Το ίδιο που κάνει. Δηλαδή δεν την κλέβει την ΑΕΚ ο Μελισανίδης, δεν κλέβει την Ξάνθη ο. Πώς το λένε, δεν κλέβει τον ΠΑΟ ο Κωνσταβίδης. Εντάξει. Ναι. Σε κάλυψα. Τέλος. Δηλαδή ήθελα, μπορεί πολύ να, εύκολα, ναι. Αν ο Παναθηναϊκός φτάσει στο σημείο
να χρεοκοπήσει, θα βρεθούν χιλιάδες επιχειρηματίες πάνω. Αυτό πάντως με το Μελισανίδη που δεν χρεώνει την ΑΕΚ και θα πάρει πρωτάθλημα, αν πάρει, και να μην το πάρει για ένα πόντο, ένα λεπτό, θα πρέπει να προβληματίσει τους Παοξίδες και τον κύριο Σαββίδη, που κάθε χρόνο ο κύριος Σαββίδης βάζει από την τσέπη του ένα κάρο εκατομμύρια ευρώ για να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει πολύ λιγότερα έξοδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο είναι πιο καλό μαγαζί, ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ? Καλημέρα. Αυτό ήταν τώρα ένα καλό ερώτημα. Ποιο είναι καλύτερο μαγαζί? Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Θα γίνει μια ματσάρα την Κυριακή. Ναι. Δεύτερον, ας ανάψουν εκεί μια λαμπάδα στον Ουάρτα, γιατί αν περνούσε η ΑΕΚ από τον Ατρόμητο τώρα θα ήταν συν 5 αντεγιά. Ναι. Τρίτον, αφήστε να δούμε λίγο μπάλα επιτέλους, θα παίξουν οι δύο δικέφαλοι, πάντα γίνονται ανοιχτά μάτς, πάντα γίνονται ωραία μάτς, να δούμε λίγο μπάλα. Δεν πουλάει μπάλα, ρε φίλε. Ρε φίλε, και δούμε εσύ, την μπάλα. Άσε να δούμε λίγο ξύλο να πω. Ραπ. Τι μπάλα, ρε. Ραπ. Σε παίρνουν που σε παίρνουν κάτι τύποι, τέλος πάντων. Να μην. Κοίτα, φίλε, στην Ελλάδα την ανάλυση που κάνω εγώ πάνω στην μπάλα, αν την πιάσω στα σοβαρά, δεν την κάνουν. Πρώτον. Δεύτερον, εμένα με συμφέρει να παίζετε μπάλα. Εντάξει. Αλλά επειδή δεν θέλετε να παίζετε μπάλα και δεν το αγαπάτε το ποδόσφαιρο, είστε οπαδοί και κουμαρτζίδες, το γύρισα εγώ στο αλλιώτικο. Δεν μασάω εγώ. Αυτό γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, ρε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Άμα το γυρίσετε στο Καμποϊλί, την Καμποϊλί γίνομαι και εγώ. Φάρου έτσι το κάνω. Τι κάνουν κάτω? Κάτω στις σοβαρές εκπομπές μιλάνε μόνο για μπάλα, ρε φίλε. Άστο, φίλε. Στις σοβαρές εκπομπές. Τώρα, κόκκινε, τώρα όταν σε παίρνει ο άλλος και σε χαρακτηρίζει τσουκαλά, σε παρακαλώ πολύ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Και θα πρέπει να απαντήσω. Ναι, καταλαβαίνεις το επίπεδο όμως. Εντάξει, πρέπει να απαντήσω. Παντού συμβαίνουν, νομίζεις. Δεν υπάρχουν σοβαρές εκπομπές. Τη στιγμή που αυτοί που πιάνουν το μικρόφωνο είναι οπαδοί ομάδων. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Το διπλανό μου το λένε Ραπτόπουλο. Πρόσχετα. Βγήκε πριν και είπε τον φίλο τον Αποστολόπουλο ότι είναι από νότου. Και σε πληροφορώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πόντι, όπως με ενημερώνει ένας φίλος, οι οποίοι τελειώνει σε πουλός. Παπαδόπουλος και Σιδηρόπουλος. Το αλλάξανε το επίθετο. Ναι, Παπαδόπουλος, Σιδηρόπουλος. Τα αλλάξαν τα επίθετα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί πόντι. Και αυτός λέει την πούρδα του. Από πού ήταν ο φίλος? Ο φίλος? Ναι. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ήταν. Ποιος είναι? Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Το χιλιάρικο να φέρει, πες τον. Τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Σου χρωστάει? Ναι, με χρωστάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τελειώσαμε. Εντάξει, εγώ δεν ξεχνάω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ας τάξει και τον Κουλιανό άλλο ένα. Θα τελειώνουμε. Και έλα. Τον Κουλιανό χρωστάει. Ναι, πάμε. Έλα. Μ' ακούτε? Ναι. Μαζί μιλάμε. Άσε κόκκινε τις χειραψίες. Άσε, κάνε φιλίες τώρα στις χειραψίες. Άσε. Κάνε εκεί δημόσιες σχέσεις εσύ. Να πάρεις και ένα λουκάνικο. Άσε. Λέγε, φίλε, ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Όχι, ρε φίλε. Εγώ είμαι, ωραία. Εγώ, παιδιά, δεν θα πω ότι δεν στεναχωρέθηκα χθες που έχασε η ομάδα μου. Ναι. Στεναχωρέθηκα, έσκασα. Ναι. Απ' την άλλη, 4-60. Είμαι και περιπτεράς, λοιπόν. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο έτσι πρέπει να παίζεται. Έπεσες σε κακή μέρα εσύ. Ο αντίπαλος είναι άξιος, θα σε τσακίσει. Όχι, δεν είναι άξιος, δεν άνοιξε τα μπούτια ο αντίπαλος. Θα χάσεις, άμα είσαι κακή μέρα, θα χάσεις. Βαρεθήκαμε τόσα χρόνια να βλέπουμε. Μπούτια ανοιχτά, μπούτια ανοιχτά. Όταν κλείσει τα μπούτια, κοίταξε να δεις. Να τελειώσω. Στο φλερτ, ας πούμε, άμα είσαι εύκολα τα μπούτια ανοιχτά, όταν θα μπεις μια ιστορία δύσκολη, δεν θα μπεις. Έτσι έπαθε και ο ΠΑΟΚ εχθές. Μπούτια ανοιχτά, έκλεισε ο Παντελήδης τα μπούτια, βγήκε στην κόντρα, μπλοκαριστήκατε, έτσι. Αυτοί. Άντε, μπράβο. Σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, ναι. Έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο. Παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο και αν βρεθεί σε κακή μέρα, χάνει. Ναι. Είπες έτσι δεν παίζεται στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Ισπανία. Είπες μια πολύ σωστή κουβέντα. Εμείς σχέση έχουμε με αυτούς. Καλά σε λέω, Κόκκινος. Τι σχέση έχεις εσύ με αυτούς? Τι σχέση έχουμε, αυτό λέω. Εύχομαι το ποδόσφαιρο σε όλα τα μάτια της Ελλάδας να παίζεται έτσι. Με το ευχολόγιο. Δεν είσαι καλός, θα χάσεις, ρε φίλε. Καλά μιλάς. Καλά μιλάς. Θεμητό αυτό που λες, αλλά είναι ανεφάρμοστο στην Ελλάδα. Είναι ουτοπικό. Είναι ανεφάρμοστο, εγώ εύχομαι αυτό. Και θέλω να πω στου Παοξίδες, κουράγιο. Πάμε παρακάτω. Εύχομαι να παιχτεί ποδόσφαιρο.
να κρυφθεί το πρωτάθλημα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και όχι στα δικαστήρια. Και πάμε παρακάτω. Η καλύτερη του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Βρε, η καλύτερη του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Ο φίλος να τον αφαιρέσουν τρεις βαθμούς, να αρχίσει να μιλάει για αδικία, να αρχίσει στα συγκαλά του. Αυτά τα χαλίβιδες να τα ξεχάσει. Με κυνηγάει η Αθήνα, με κυνηγάει το κατεστημένο. Άσε τα φρούρε κόκκινα, αργέ. Ο φίλος ο Γιάννης Αντελίνα λέει: πες τα πάω και να μην ακούν Βασιλάκη. Ο τύπος είναι τραγικός. Ακόμα να το καταλάβουν. Δεν θα υποδείξει τον κόσμο τι να ακούσει και τι να πιστεύει. Γιατί ρε κόκκινα. Δικαίωμά του να πει ότι θέλει έτσι, και να παρακολουθεί. Κάνει κριτική ο άλλος, γιατί τον κόβει, ναι. Να πούμε. Ναι. Το διάβασα το μήνυμά του. Ναι, γιατί τον κόβει. Δεν το έκοψα. Α, δεν λες ότι δεν υποδεικνύω εγώ. Εγώ δεν θα υποδείξω. Καλά, διαβάζω, ναι, λέω, δεν θα υποδείξω ούτε ποιος έχει δίκιο και άδικο. Πάει. Μυαλό έχετε, καταλαβαίνει. Πάει τελείως. Ναι. Τι να πω τώρα, του Πρίγιοβιτς είναι πέναλτι. Δεν είναι. Όχι. Γιατί δεν είναι. Το βρήκε ή δεν το βρήκε. Εγώ λέω δεν το βρήκε. Εσύ λέει δεν το βρήκε. Εσύ τι πιστεύεις. Και εγώ λέω δεν το βρήκε. Αλλά αν έχω την ΕΠΟ είναι. Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Έλα ρε κόκκινε, ναι, γλυκέ μου. Δε, τελείωνε τώρα. Συγγνώμη. Είναι γλυκός, ναι. Γλυκέ μου, αγόρι να πούμε, ναι. Σ' αρέσει και τα αγόρια τώρα. Λέγε φίλε, έκανα παρέα μαζί σου. Θα με πάρει το όρο παρέα να κάνουμε παρέα και με άλλα αγόρια. Στο χορτιάτι πάνω. Στο χορτιάτι δεν. Ναι, καλησπέρα. Έλα φίλε. Σου δείξω καλησπέρα, τα υπόθετα, ακούτε. Ναι. Είμαι ένας πελάτης σας. Πελάτης με την έννοια ότι εσείς αυτή τη στιγμή έχετε ένα ραδιοφωνικό προϊόν το οποίο εγώ καταναλώνω από το 1998 δεν θα, περίπου. Δεν θα έχουμε καλή κατάληξη αυτό το τηλέφωνο. Ναι. Όχι, όχι, φυσικά και θα έχουμε δουλειά. Εγώ είμαι Κωστή, είμαι φανατικός, φίλε. Όχι, λέω, θα μας την πει αυτό. Ραδιοπουλικός, βλέπω από το YouTube, από το. Από τη Μαρμίτα, από το. Σε ακούω στο ραδιόφωνο πρωί, βράδυ, όταν μπορώ φυσικά. Άρα είσαι καλός πελάτης. Οπότε εντάξει. Είμαι ένας καλός πελάτης που μου αρέσει το ραδιοφωνικό προϊόν το οποίο ουσιαστικά μόνο. Πες μου τώρα, πες μου τώρα τι δεν σ' αρέσει. Branding, ναι. Το branding Ραπτόπουλος που το πουλάς καλά, εγώ είμαι ένας ευχαριστημένος πελάτης από το 98. Άρα. Ωραία. Ναι. Ωραία. Μία μικρή κριτική μου, επιτρέπετε. Μεγάλη. Ωραία. Αυτό που δεν μου αρέσει που. Το πρόσεξα τα τελευταία δύο χρόνια. Στην αρχή μου άρεσε, είχε πλακίτσα. Τώρα τελευταία δεν αφήνεις τον άλλον. Φυσικά και η δικιά σου είναι η εκπομπή, ότι γουστάρεις κάνεις έτσι. Το θέμα είναι όμως, όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνο, δώσ' του έστω κάποια δευτερόλεπτα και μην μιλάς πάνω του. Δεν είναι ωραίο το ραδιοφωνικό αποτέλεσμα που δημιουργείται. Σωστό. Φυσικά, άμα λέει αρλούμπες, φυσικά και θα το διακόψεις. Φυσικά και μπορεί να τον κόψεις όπως τον κόβει εγώ. Λοιπόν, άκου να δεις, έχεις δίκιο. Έχω ένα κουσούρι. Ξέρεις ποιο είναι το κουσούρι. Για άμα ο κουρατής πάει αργά την ομιλία. Και επειδή ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, με πιάνει το άγχος να πω. Σωστό, σωστό, ναι. Όχι, δεν αυτό το κουσούρι του, φίλε. Δεν αυτό το κουσούρι. Το κουσούρι του είναι ότι όταν θέλει να πει κάτι, δεν υπάρχει επειδή θες να πει κάτι, θα πει το δικό του για να μην το ξεχάσει. Αν το ξεχάσει, δεν τον πειράζει. Πετάγεται. Σωστό. Κάνεις πολλά χρόνια με τον Κώστα εκπομπή, είστε και φίλα τα παλιά. Απλά εγώ επειδή τον ακούω πολλά χρόνια. Εδώ εμένα δεν αφήνει να φίλε να τελειώσει μια λέξη. Ένα τελευταίο και κλείνω, παιδιά, ένα τελευταίο 30 δευτερόλεπτα. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κόχινε, εσείς, επειδή σας παρακολουθώ και εσάς από τότε που είστε με τον Κωστή, πιο πριν δεν γνωρίζω δυστυχώς τι κάνατε, δεν σας παρακολουθούσα. Δεν έχασε και τίποτα, πάμε παρακαλώ. Εκτός από καθαρή εκπομπή της τάξης της μία ώρας και ένα τέταρτο την ημέρα, για την οποία δεν είστε και προετοιμασμένος στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν ξέρετε τις εξελίξεις, διαβάζετε εκείνη την ώρα, κάνετε το Facebook σας, λέτε τους χορηγούς, έχετε τις διαφημίσεις. Καθαρή ραδιοφωνική ώρα είναι μία ώρα. Ο κύριος Δαρνόπουλος ξέρουμε, τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, τον βλέπουμε και στην Τούμπα, τον βλέπουμε και στα κανάλια, τον βλέπουμε και στο YouTube. Εσείς τι κάνετε όλη την ημέρα, πληρώνεστε πρώτο από το ραδιόφωνο, τι κάνετε. Να γελάσω τώρα ή να περιμένω. Ωραία, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Καλό να είστε καλά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα Κωστάκι. Έλα φίλε. Έλα Κωστά. Έλα φίλε. Λοιπόν, δεν μου λες, πού το είδες εσύ αυτό, αυτό που με τον Παντελή Κωνσταντινίδη, τι είδες τη φάση, τι έγινε. Ναι, είδα. Δεν είδες. Πώς δεν είδα. Φυσούνα, πήγαινα. Ήταν με τη φυσούνα και το βρίζει ο άλλος ο Καλτσάκος, να πούμε. Ναι. Και βγαίνει έξω τρέχοντας και δεν πήγε να το χτυπήσει πρώτον. Και πάει ο άλλος από πίσω και το πιάνει κεφαλοκλείδωμα και το ρίχνει κάτω. Αυτό έγινε. Δεν είναι ωραία εικόνα, ρε φίλε. Δεν θέλω να βλέπω σε καυγά το Παντελή Κωνσταντινίδη. Εγώ θέλω να δω στον καυγά εκείνο το βουβάλι, τον Παοξή που ήταν εκεί πέρα, τον Τζόρνταν. Θέλω να δω να πούμε τον Πρίγιοβιτς, τον Πασχαλάκη. Δεν μ' αρέσει να βλέπω καυγά με τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Δηλαδή είμαι ΠΑΟΚ και βλέπω τον Κωνσταντινίδη χάμω να πούμε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Τζόρνταν έχει πάρει μια δημιουργία μα μόνο του. Γι' αυτό λέω, ρε φίλε. Τον Τζόρνταν περιμένω εκεί. Δεν περιμένω τον Κωνσταντινίδη να κάνει. Ναι.
Κατάλαβε ποιο υπεύθυνο ασφαλεία ήταν παλικάρι. Που είναι που το ξέρω που ήμασταν μαζί, γιατί ήμουν και εγώ. Ναι, ήσουν και εσύ, ρε φίλε, αλλά λοιπόν, παίρνουμε εσύ τώρα που σε. Και από το Σκορπιό γνωριζόμαστε και θα πάμε στον Νίκο μια μέρα. Ναι, αγόρι μου, άκου να δει. Επειδή είσαι από το Σκορπιό και ξέρω, καταλαβαίνω. Έχω σώσει δύο φορέ. Δύο φορέ έχω σώσει. Με έχει σώσει, τι λέω εγώ. Το μετάνιωσε, ναι, το μετάνιωσε. Όχι, δεν το μετάνιωσε γιατί είναι. Είναι καλό παλικάρι, είναι λίγο φευγάτο. Φευγάτο είναι. Τι φευγάτο, ρε φίλε. Για δέση μπορεί να είναι. Πολύ ρεζί. Ή κάτι. Δεν μου γυμναστήριο πήγε σήμερα. Αυτό. Πήγα μία ώρα και ένα τέταρτο. Γι' αυτό μιλάς έτσι. Πήγα μία ώρα και ένα τέταρτο. Πλακώθηκα εκεί με τον Γιαννάκη. Με το Λουμιά. Πήγε τον έδειρο Γιαννάκης και ήρθε. Εντάξει, δεν ήταν. Ο Γιαννάκης είναι στη Γερμανία, μα ήταν εδώ. Όχι ο Ατήλας. Όχι, ρε, ποιο Ατήλας. Τρελό, ξέρετε. Εκείνο που να τον κάνει, θα τον χαλκομανεί. Είναι παλιά τα παράει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ο Ατήλας στα πλευρά. Θέλω να πάμε μια μέρα στον Νίκο τον Κυριαζή. Ναι, έχω να τον δω καιρό. Θα με πάρει τηλέφωνο να πάμε. Εγώ κλείσε, μίλησα φιλιά. Μαζί του. Απλά ήθελα μίλησα να μαζί του, σαν επειδή δούλευα εκεί δύο χρόνια και. Να σε καλά. Στο Σκορπιό σε θυμάμαι. Σαν Παοξής τώρα είμαι εγώ νεαπολίτης Παοξής του Μπιώτης. Και βλέπω τον Παντελή Κωνσταντινίδη σαν τον Βασίλη Λογοθετήδη πάει εκεί και πέφτει σαν σκατό κάτω. Δεν είναι ωραία εικόνα, ρε. Να βλέπω τον Λεοντιάδη να δέρνει τον Μητρόπουλο εκεί πέρα και τον Φουντουκίδη και τους άλλους και να βλέπω τον Παντελή Κωνσταντινίδη να πούμε. Εάν στα διάλαμε μεσημεριάτικα. Πάμε στον κόσμο. Ένας πολύ καλός φίλος. Τι είπε αυτός. Από την Αθήνα μου λέει το εξής. Τι είπε αυτός, ναι. Πέλκας πιάνει τα παυτά του 4 αγωνιστικές αλήτης. Αλήτης. Πάρντο πιάνει τα παυτά του 0 αγωνιστικές αλάνι. Ποιος πάντο. Πάρντο. Πάρντο, ναι. Μυραλά τα δείχνει 0 αγωνιστικές μάγκα. Ναι. Τα λέγες εσύ αυτά. Ναι. Ο ίδιος φτύνει αντίπαλο 0 αγωνιστικές καλό παιδί. Ποιος φτύνει. Καλτσάς δείχνει τα τέτοια του 0 αγωνιστικές παντελονάτος. Συμπέρασμα, αν δεν είσαι ΠΑΟΚ, αν είσαι στον ΠΑΟΚ, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αλλά στο μεγαλείο σκάτα, αλλά έχουμε την ΕΠΟ, όλα αυτά στο μυαλό του Κωστή. Πες του λέει έλεος. Έλα, κλάψτε τώρα, έλα. Έλεος. Για το κλάμα, γυρίσαμε τώρα. Τι να σε κάνω, μωρά. Δεν σε βρίζει. Όταν με λέτε, πήρα τις ενώσεις και ο υπογραμμένος είναι δικός μας. Τι να κάνω κι εγώ. Πήρα τις ενώσεις, λέω. Πάμε. Μη με μουτζώνεις, ναι. Ρε κόκκινε. Για να μην σε πλακώσω. Μη με μουτζώνεις, ρε κόκκινε. Καλησπέρα. Έλα. Έλα, μ' ακούτε. Ναι, κύριε. Κύριε Αυτοβουλέ. Μάλιστα. Το απόγευμα θα κάνετε εκπομπή με τον κύριο Καρατζαφέρη και τον κύριο Αλέφαντο. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Θα ήθελα, αν έχετε τη δύναμη, να του κάνετε την εξής ερώτηση. Γιατί προχθές χλέβαζε τον Αϊντάρεβιτς και τον Μωράν. Αυτούς τους απόμαχους, όχι παλέμαχους, απόμαχους. Που έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν λέει για τον ταξίδι. Δεν λέει για τον ταξίδι, δεν λέει για τον Ρωμάο. Τι δεν λέει για τον Φορτούνι. Δεν λέει, δε λέει για τον Μαρίν, τι είναι ανθρωπάκι. Δεν λέει. Ένα λεπτό. Τον αδικείς εδώ. Δεν λέει για τον Μαρίν ότι ο Φορτούνι έχει αδενοπάθεια. Μισό λεπτό. Ο Μυραλάς είναι το πέμπτο από ό,τι ήταν. Τηλέφωνο, δεν είναι να μιλάς εσύ. Να μιλήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, από την αρχή τη σεζόν. Έχει φαγωθεί ότι όλοι οι άλλοι παίκτες των άλλων ομάδων δεν κάνουν φράγκο. Μόνο του Ολυμπιακού. Εχθές Παναθηναϊκός με τη Β' γάμα ομάδα έκανε αυτούς τους παιχταράδες, τον Τζόρτζεβιτς, αυτόν τον Βουτυχτή, τον Φορτούνι, τον Μπάρντο. Αυτοί είναι όλοι για να παίζουν τέτοιο. Όπως το λένε εκεί το Ιαπωνικό. Φίλε, υπάρχει μια διαφορά. Σούμο, σούμο. Α, μπράβο. Υπάρχει μια διαφορά. Τι είναι αυτή, όλοι. Υπάρχει μια διαφορά. Το Παναθηναϊκός είναι ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι. Λοιπόν, όχι, άσε, κόκκινε. Άσε, εσύ δεν είσαι. Δεν συμμετέχεις στην εκπομπή. Γιατί πρέπει να συμμετέχω. Για να του ρωτήσει αν αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός κάνουν για αυτό. Άλλο κομμάτι αυτό, ρε φίλε. Άσε, ρε φίλε, να μιλήσουμε. Σου απαντάω, ρε φίλε. Έχει πει τα χειρότερα λόγια για τον Ρωμάο. Δεν έχει τα χειρότερα λόγια για τον ταξίδι. Αυτοί οι παίχτες κάνουν να παίξουν στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟ. Αυτό να του πεις. Αν κάποιο από το Ολυμπιακού να παίξει στον ΠΑΟ για να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, και στην ΑΕΚ. Αν κάνουν εκεί αυτοί οι παίκτες. Ναι, ωραία. Αυτή η ερώτηση τη. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αλλά όχι ότι του παίκτες του Ολυμπιακού του. Λοιπόν, δεν του χωνεύει. Έφη Κουρτίδου. Κουρτίδου. Έφη. Δόκαλη Κουρτίδου. Μπορεί να είναι η συμμαθητριά μας. Ποια Κουρτίδου. Εγώ άλλη Κουρτίδου ήξερα που πετούσε. Σκόρα Ηλίρ. Μια γιατρό ξέρω Κουρτίδου. Πνευμονολόγο. Την ξέρει. Σκόρα, όχι. Ηλίρ. Καραβασιλείου Οδυσσέας. Χατζιπαρασκευάς Λευτέρης. Ναι. Χάρης Πλιάσας ή Πλιασάς. Πλιασάς. Τσερέπη Γεωργία. Τσερέπη. Μπουμπάρακ Μασάγμπε. Μασάγμπε. Ναι. Σαρμαδάκης Χρήστος. Σαρμαδάκης. Φωτίου Κώστας. Ναι. Βεγκουδάκης Σύφης. Ο Σύφης, αυτός ο Σύφης, φίλος μου είναι.
Εντάξει, μπράβο του. Αυτό είναι ο οδηγό του Ζορμπίδη, τον ξέρω. Αριανό. 6-9-41-52 δεν έχει στείλει όνομα και αυτό είναι από του νικητέ. Τα ξαναλέω άλλη μια φορά για που πάμε στον κόσμο. Ναι, Έφη Κουρτίδου. Κουρτίδου. Δόκαλη Χρήστο. Ναι. Σκλώρα Ήλιετ. Σκόρα Ήλιετ. Ξένο. Ναι. Ναι. Καραβασιλείου Οδυσσέα. Χάρη Παρασκευά Λευτέρη. Ναι. Χάρη Πλιασά ή Πλιάσα. Τσερέπη Γεωργία. Ναι. Μουμπάρακ Μασάκμπε. Μουμπάρακ. Σαρμαδάκη Χρήστο. Φωτίου Κώστα. Ναι. Βεγκουδάκη Σύφη. Βεγκουδάκη Σύφη. Σωστά. Και 6-9-41-552 και άλλα τρία ψηφία. Κολόφαρδο παιδί αυτό ο Σύφη. Στέλνει και παίρνει και σε άλλε εκπομπέ. Εντάξει, γιατί ρε. Γκιούλα κέρδισα εκείνο, γκιούλα κέρδισα το άλλο. Έτσι λέει. Ναι. Μάλιστα. Πάμε. Ναι. Ναι. Ένα. Λοιπόν, αυτό που λέει. Ναι. Ο Πάοκ ούτε Μπάγερ είναι, ούτε Μανσέστερ Γιουνάιτεντ. Έτσι. Έχασε. Δεν έπαιξε, έχασε. Εντάξει. Τι το κοσκινίζει εκεί ο Σαββίδης, ο άλλος και ο εκκλησία. Άλλο λέμε ρε αδερφέ. Ναι. Λέμε ότι η διαιτησία δεν τον πάει όπως θα έπρεπε, αυτό λέω. Μα παίξε κι εσύ όμως. Δεν παίζει. Τι να κάνουμε δηλαδή τότε. Ρε εσύ, αποδεικνύεται ότι αυτό που έλεγε ο Κωστής μέχρι να βγει απόφαση δεν ισχύει. Ρε εσύ, κοκκινέ, τι φάουλ έκανες πάλι σήμερα. Οπα. Τι φάουλ έκανες. Είπε σε κάποιον, το ρώτησε, στεναχωρέθηκε σήμερα που έχασε ο ΠΑΟΚ. Και ζουνε ή όχι. Όχι, και τον λε αντλωμένο. Και τι πλάκα μου κάνει, δηλαδή χάνει η ομάδα μου και θα χαίρομαι. Κοίταξε να δει, ο κόσμο έχει τόσα μεγάλα προβλήματα. Αν το θέλει, έτσι, οκ, εντάξει. Αυτό πήρε χαρούμενο γενικά. Και κοίταξε, όταν μεγαλώσει η οικογένειά σου, κάνει. Και μεγαλώσει και τα μεγαλώσει και τα προβλήματα του, τότε έλα να μου πεις για τον Ηρακλή. Δημήτρη, δεν έχεις ιδέα τι προβλήματα έχω, ούτε τα περνάω. Α. Εντάξει. Καθένας, η ομάδα είναι τελευταία. Λοιπόν, επειδή δεν έχεις ιδέα τι προβλήματα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Όλοι έχουμε προβλήματα, όχι. Δεν έχεις ιδέα. Δεν δέχομαι τέτοιου είδους υποδείξεις. Απλά, τον ακούω χαρούμενο, ενώ η ομάδα του. Και η λέξη ανώμαλος όμως είναι βαριά. Τώρα, άμα δεν καταλαβαίνεις, τι να σου πω, ρε, ούτσε να λυπάμαι. Τι είναι, δεν είναι βαριά η έκφραση, σου λέει, ρε. Δηλαδή, το να πεις κάποιο, χαίρεσαι που η ομάδα σου έχασε και το λέει ανώμαλος. Και αυτό το εκλαμβάνει ως βαρύ. Είναι ευαίσθητο. Τέλος πάντων, εντάξει, για μένα όμως είναι βαρύ. Πώς θα το κάνω. Ανώμαλο είναι να μας πω κάτι άλλο ανώμαλο. Άστο, σε παρακαλώ. Άστο. Η απόφαση πότε θα βγει τώρα. Στην ώρα του καναλάκα. Αφού δεν βγήκε στην ώρα μας, δεν βγαίνει σήμερα, αύριο. Αύριο. Για να παίξει με κόσμο με την ΑΕΚ. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Θέλει ο Σαββίδης να παίξει με κόσμο. Αυτό είναι καλή απορία. Καλή απορία. Εγώ λέω δεν θέλει. Πολύ καλή απορία. Πολύ καλή απορία. Κόκκινε. Έλα. Να ρωτήσω. Φυσικά. Τα αδειά από πού είναι, από τα Σκόπια, από Βουλγαρία ή ελληνικά. Τώρα μα ευρύσω και σε πω τι είπα, θα έχω άδικο. Γιατί. Γιατί δεν ακούς ποιος προσφέρει τα αρνιά. Ποιος θα σε δει. Ξέρει, έχει πάει στο μαγαζί ο Κωστής. Ο Κωστής μπορεί να έχει πάει, αλλά εσύ. Είναι κρεαταγορά Χατζιαγόρου με ελληνικότατα αρνιά. Α, έτσι πες του. Γιατί... Διαφήμισε το. Γιατί να μην το διαφημίσω, δεν κατάλαβα. Μα διαφήμισε το, άλλος πληρώνει. Εσύ ξέρεις τι κάνει. Τέλος πάντων. Κρατήστε και για μας κάτι. Να κρατήσω και για εσένα. Δεν κάνουμε ρουσφέτια εδώ, συγγνώμη. Πάμε να δούμε. Δεν κάνουμε ρουσφέτια, ρε εσύ. Δεν είσαι πασοκατζής τότε. Τι είπα εγώ ποτέ ότι είμαι πασοκατζής. Δεν. Απεραξάμητος όταν. Ναι. Έγινε με το γράμμα. Επειδή θαυμάζω τον Ανδρέα Παδρό, πρέπει να είμαι πασόκ. Ούτε αριστερός είσαι. Πες ό,τι θέλεις, ρε. Το μεγαλύτερο απατεώνα πολιτικό. Το θαυμάζει ο κόκκινο. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι ο φαστιγός σου. Μεγαλύτερη απάτη. Να φας τη γλώσσα σου. 4 κιλά Τζόνι Γουόκερ. Άμα ρευτείς τώρα λίγο τσίπουρο με γλυκάνισο. Κοίταξε να δεις, οι άντρες πίνουμε. Οι άντρες. Τα παιδιά που είναι εξορία εξαιτίας του. Οι άλλοι που δεν πίνουν τι είναι, αδερφές. Δεν ξέρω. Όχι, οι άντρες πίνουν. Αυτοί που δεν πίνουν τι είναι. Δεν ξέρω. Αυτοί που δεν πίνουν είναι αδερφές. Αυτοί που πίνουν είναι καρδιοπαθείς. Έλα, τελείωνε. Πάρε παρακάτω. Άντε στο καλό. Τα αρνιά είναι από την κρεαταγορά Χατζιαγόρου. Με τρία καταστήματα, Εφροσύνης 24 στον Εύασμο. Η Εφροσύνη ποια είναι? Η Οδό. Α, η Οδό. Εθνικής Αντιστάσεως. Η Οδό. Α, η Οδό. Εθνικής Αντιστάσεως. Η Οδό. Α, η Οδό. Εθνικής Αντιστάσεως. Η Οδό. Α, η Οδό.
Εθνική αντιστάσεω. Ιωδό. Αιωδό. 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 Εθνική αντιστάσεω.